Διαδικτυακός σταθμός «Η Ροή». Συνεχής πηγή παροχής σκέψης. Στο σημείο αυτό, φίλοι μου, να πάμε και στην δεύτερη για σήμερα καθιερωμένη συνέντευξη. Σήμερα, να επαναλάβω, είναι 25η Μαρτίου, του Μαρτίου. Παλιά αυτή η μέρα είχε νοήματα πολλά να δώσει. Δεν ξέρω σήμερα αν το καθεστώς του αρέσει ή δεν του αρέσει, του αρέσουν αυτές οι μνήμες ή όχι. Σήμερα στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής έχουμε έναν εξαιρετικό φίλο, τον Δημήτρη τον Καζάκη, οικονομολόγος. Προέρχεται και εκείνος και ο ομιλών από το κινήματα των πλατιών. Ο Δημήτρης ο Καζάκης δεν κατέχει μόνο τα οικονομικά, καλή μας τύχη, κατέχει και τα ιστορικά δεδομένα του σήμερα, του χθες. Και έτσι θα έχουμε την ευκαιρία να σε καλημερίσω στη συχνότητά μας, αγαπητέ Δημήτρη Καζάκη. Καλημέρα. Καλημέρα. Να σε καλωσορίσω λοιπόν και να πάμε την κουβεντούλα μας που αλλού. Έλεγα προηγουμένως τον Δημήτρη τον Καρούσο ότι αιτιώνται μερικοί ότι δυσκολεύεται ο Έλληνας σήμερα να αντιδράσει, γιατί αρκετοί Έλληνες είναι εξαρτημένοι από αυτό το κεσεδάκι, το πλαστικό κεσεδάκι με το λίγο φαγητό που παρέχεται από δήμους, από μητροπόλεις, από εθελοντικές οργανώσεις. Και, λείπει το λαδάκι. Και μου απάντησε ο Δημήτρης ο Καρούσος ότι στα 1821 δεν νομίζω οι γαστέρες των Ελλήνων να ήταν εμπλουτισμένες με λαδάκι. Για πες. Είναι γνωστό ότι δεν ήταν προϊόν του νεοελληνικού διαφωτισμού, όπως τον έχει ονομάσει ο κύριος Δημαράς, ιστορικός δηλαδή, η Επανάσταση. Και είναι το μύθευμα το οποίο, το βασικό μύθευμα το οποίο διδάσκεται σήμερα ο φοιτητής και ο μαθητής στην Ελλάδα. Ότι ένας διαφωτισμός είδους γαλλικού, ανάλογο το εκείνο του γαλλικού, ένας νεοελληνικός διαφωτισμός, διαφώτισε το γένος και επινόησε τη μία την εθνική συλλογικότητα, όπως την ονομάζει και ο αγράμματος υπουργός παιδείας που έχουμε, και κάπως έτσι έγινε η επανάσταση. Ίσως να φωτογραφίζει τον Κοραή. Ωστόσο, υπάρχει όμως και ένας βαλκανικός διαφωτισμός, Ρήγας Φαραίος. Δεν υπάρχει. Ο Ρήγας Φαραίος προσπαθούσε να δώσει ένα πολιτικό περιεχόμενο στην εξέγερση του γένους, στην επανάσταση, να το πούμε έτσι, με τα γνωστά γιακοβίνικα γνωρίσματα που είχε η σκέψη του. Ο Κοραής που είχε αυτή την αλληλογραφία και την προσπάθεια, ας πούμε, στα γράμματα. Αλλά εδώ ο Δημαράς τουλάχιστον αναφέρεται σε μια ολόκληρη γενιά λογίων και δασκάλων του γένους, οι οποίοι υποτίθεται διαφώτισαν το γένος. Κολοκύθια, δηλαδή εκεί που υπήρχαν οι σχολές, όπου πώς θα το πούμε, διέπρεψαν οι λόγοι και οι δάσκαλοι του γένους, χωρίς να θέλω να πω ότι να υποτιμήσω το έργο τους, δεν ξεκίνησε η επανάσταση και πολύ περισσότερο δεν επικράτησε. Επικράτησε εκεί πέρα που υπήρχε το χέρι του ζυγού, μάλλον ο ζυγός, ο οθωμανικός ζυγός ήταν βαρύς και βεβαίως κυρίως ξεκίνησε και στηρίχθηκε στις ορεινές κοινότητες, στα χωριά τα ορεινά δηλαδή, του Μοριά. Και αυτό δεν είναι τυχαίο. Έχει να κάνει με την ιδιοσυστασία των ανθρώπων της ορεινής Υπαίθρου, όπως επίσης και με το γεγονός ότι εκεί πέρα δρούσε πάρα πολλά χρόνια, όχι χρόνια, τα 400 χρόνια, να το πούμε έτσι, της σκλαβιάς, δρούσε ο αρματολισμός και η κλεψουδιά. Τα ένοπλα τμήματα του έθνους, να το πούμε έτσι, έστω και αν αυτά δεν είχαν συνείδηση του πράγματος αυτού, αλλά σταδιακά έγινε αυτό το πράγμα. Δεν έγινε μία με μια, ούτε με πεντβά, ούτε με επινοήσεις κτλ. Λοιπόν, ο ίδιος ο Κολοκοτρώνης μιλάει ότι ο χωρικός απέκτησε συνείδηση πατρίδας όταν χρειάστηκε να φύγει από το χωριό του και να πολεμήσει σε ολόκληρο το Μοριά και ενδεχομένως και στη Ρούμελη. Έτσι διαμορφώθηκε
και η έννοια της πατρίδας. Στην πράξη, πολέμησε να υπερασπιστεί. Να προσθέσουμε εδώ ότι άθελά του και ο Αλή Πασάς βοήθησε, έτσι. Ήταν ένα είδος σχολής ευελπίδων. Ήταν όλες αυτές οι συγκυρίες. Απλά λέω ποιες ήταν οι κοινωνικές δυνάμεις κάτω από το που ξεκίνησαν την επανάσταση. Τώρα που λες κοινωνικές δυνάμεις, ανέφερες ότι στα ορεινά της Πελοποννήσου κυρίως χαλκεύτηκε αυτή η αντίδραση. Στην Πελοπόννησο υπήρχαν και πανίσχυροι δημογέροντες, πώς τους λέγαμε αλλιώς, κοτζαμπάσιδες. Προκρίτους κοτζαμπάσιδες, βέβαια, και γι' αυτό κιόλας. Άρα διόλου απίθανο να έχουμε και από εδώ κίνητρα, έτσι, διπλό κίνητρα, έτσι. Βεβαίως, ναι, γι' αυτό και τους ονομάζανε τουρκοχριστιανούς αυτούς τους κοτζαμπάσιδες, παρά το γεγονός ότι ήταν χριστιανοί, δεν ήταν, και υποτίθεται ότι και ελληνόφωνοι. Δηλαδή, τους λέγανε τους τουρκοχριστιανούς γιατί για τον απλό χωρικό της εποχής εκείνης, που ήταν ο πρωταγωνιστής της ελληνικής επανάστασης, να το πούμε έτσι, Τούρκος σήμαινε αντιπρόσωπος του καταπιεστικού συστήματος τυραννίας που υπήρχε εκείνη την εποχή. Άρα λοιπόν, εξ αρχής η επανάσταση είχε και τον κοινωνικό χαρακτήρα που λέμε ένα αγροτικό κίνημα, μια μορφή αγροτικού πολέμου, να το πούμε έτσι, εξέγερσης αγροτών που θέλανε να σπάσουν τα φεουδαρχικά προνόμια, είτε ήταν ντόπιοι είτε ήταν Οθωμανοί. Πρωτίστως βεβαίως το Οθωμανικό καθεστώς, για το οποίο, το Σουλτανάτο δηλαδή, το οποίο αποτελούσε εγγύηση για όλα αυτά τα προνόμια. Και γι' αυτό άλλωστε εξελίσσεται όλη αυτή η σύγκρουση σε όλα τα χρόνια της Επανάστασης. Το βλέπουμε δηλαδή σε κάθε φάση της Επανάστασης. Τώρα που ανέφερες τη λέξη Σουλτανάτο, πάει το μυαλό μου πάλι στον Αλή Πασά. Η Πελοπόννησος νομίζω ανήκε στο γιο του Αλή Πασά, στον Βελή. Η Πάργα είχε δοθεί στο γιο. Δεν είχε κανένα δικαίωμα επάνω στην Μοριά. Δεν είχε πατήσει ο Αλή Πασάς στο Μοριά. Ανήκε στο Σουλτάνο. Αντίθετα, δόθηκε εντολή από τον Σουλτάνο στο Χούρσιτ, ο οποίος ήταν ο Πασάς της του Μοριά, ναι, να πάρει βασικά στρατό και να πολιορκήσει ή να χτυπήσει δηλαδή τον Αλή Πασά. Αδειάζοντας έτσι. Αυτό έδωσε και τη δυνατότητα να οργανωθεί καλύτερα και η επανάσταση και να δοθούν και να γίνουν και οι πρώτες επιτυχίες. Ναι. Να το πούμε έτσι. Ήταν μια συγκυρία ευνοϊκή, να το πούμε έτσι, για να εκδηλωθεί η επανάσταση στο Μοριά. Σωστό. Έλειπε ο κύριος όγκος του τουρκικού στρατού. Ναι, ναι, ναι. Καταπολεμώντας τον Αλή Πασά, μάλιστα. Να πάμε τώρα στο σήμερα. Ναι. Σήμερα, ή μάλλον στον Καποδίστρια, ο οποίος κατάφερε μέσα από τις τάχτες να εμφανίσει μια διεκδικητική Ελλάδα. Ο Καποδίστριας όταν ανέλαβε προτεκτοράτο, δεν είχε στα χέρια του. Όχι, ακόμη δεν είχαν υπογραφεί τα. Α, ούτε, τα ούτε προτεκτοράτο. Ανέλαβε ούτε προτεκτοράτο. Ανέλαβε το 28, νομίζω. 20, ναι, ναι, ναι. Το 28, όταν, Γενάρη, ναι. Τον 25, αν θυμάμαι, 25 ή 26 Ιανουαρίου, ορκίστηκε στην Αίγινα. Μάλιστα. Και αυτή οφείλει να είναι η επέτειος, να γίνει η εθνική επέτειος της Ελλάδας, η ημέρα της ανεξαρτησίας της Ελλάδας. Διότι εδώ δεν γιορτάζουμε στην Ελλάδα η ημέρα ανεξαρτησίας. Γιατί θεωρείται επίσημα στο ελληνικό κράτος ότι η απαρχή του σύγχρονου ελληνικού κράτους είναι η έλευση του Όθωνα. Η βαβαροκρατία δηλαδή. Και αυτό είναι ντροπή για μας σαν Έλληνες. Μάλλον γιορτάζουμε την έναρξη του αγώνα, ναι, Μάρτιος, ναι, του 21, ναι. Όπως και στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο γιορτάζουμε την 28η, την έναρξη, ναι, ενώ οι Ρώσοι, ναι, για παράδειγμα γιορτάζουν το τέλος, το θρίαμβο. Βεβαίως, ναι. Και σε όλη την Ευρώπη γιορτάζεται το τέλος. Και στη Γαλλία. Δεν, ναι, γιορτάζεται η έναρξη. Ναι. Νομίζω για πολλούς λόγους. Το πρώτο ζήτημα είναι αυτοί έχουν να ντρέπονται για την έναρξη. Εμείς δεν έχουμε να ντρεπόμαστε, ίσα ίσα. Ποιοι πρέπει να ντρέπονται? Σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες θα πρέπει να ντρέπονται για την έναρξη. Γιατί για παράδειγμα. Αναφέρεσαι στον Τζάμπερλεν. Όχι μόνο, αλλά και το γεγονός ότι οι θύνουσες τάξεις των χωρών της Ευρώπης φρόντισαν να υπονομεύσουν τόσο πολύ το ηθικό και τη διάθεση υπέρας πατρίδας που είχαν οι λαοί τους ενάντια στον ναζισμό και τον φασισμό, ώστε όταν επιτέθηκε ο φασισμός και ο ναζισμός εναντίον των χωρών τους, κατέρευσαν αυτές οι χώρες, συμπεριλαμβανομένου και της Σοβιετικής Ένωσης. Δεν κατέρευσε οριστικά, το
αίμα του, του Σοβιετικού λαού κάλυψε τα κενά και της ήττας, της τραγικής ήττας των πρώτων μηνών ή αν θέλει του πρώτου χρόνου να το πούμε έτσι, της συνεχούς υποχώρησης του κόκκινου στρατού. Δεν έχουν να χαίρονται, να το πούμε έτσι, ενώ εμείς τι είχαμε. Είχαμε μια δικτατορία η οποία ναι μεν σαν τον κύριο Τσίπρα είπε όχι, όπως ο κύριος Τσίπρας στο τελευταίο δημοψήφισμα, αλλά είχε ετοιμάσει το ναι. Λοιπόν, και το όχι έγινε όχι στα αλβανικά βουνά με τον αγώνα του ελληνικού λαού, το οποίο ήταν πέρα και πέρα από κάθε προσδοκία. Δεν υπάρχει διπλωματική αναφορά της εποχής ή απομνημονεύματα ή μαρτυρίες ή οτιδήποτε. Να μην υπογραμμίζουν αυτό το πράγμα. Άρα έχουμε, δεν είναι κάτι να μας ντροπιάζει. Το όχι, ας πιάσουμε τώρα το όχι στο σουλτανικό ζυγό. Το ίδιο πράγμα. Όταν ήρθε ο Καποδίστριας, νομίζω ότι ήρθε μετά τον Αβαρίνο ο Καποδίστριας. Μετά πρέπει να ήρθε. Βέβαια. Μετά τον Αβαρίνο. Άρα λοιπόν πολλά κρίθηκαν και στον Αβαρίνο. Το Ναβαρίνο είναι μια ιστορία η οποία είχε παρεξηγηθεί στους ανιστόρητους. Το Ναβαρίνο είναι αυτό που έδωσε την ελευθερία στην Ελλάδα. Στην πραγματικότητα δεν είναι έτσι. Στην πραγματικότητα είναι επί 6-8 μήνες υπήρξε ένα αντάρτικο το οποίο ήταν καταστροφικό για τον Ιμπραήμ και τα σχέδιά του. Στην ιστορία όμως, στην ιστορία στα σχολιά μαθαίνουμε εκείνα τα εξάμηνα τα άστιαζε όλα η φοβέρα, ο Ιμπραήμ είχε πατήσει όλα τα κάστρα πλην ενός. Ναι, αλλά υπήρχε το αντάρτικο που είχε οργανώσει ο Γολγοτρώνης και που χάρης το γεγονότος ότι η Μεσσηνία δεν είχε υποκύψει παρά τα όσα συνέβαιναν από τα αντίπεινα του Ιμπραήμ δεν υπέκυπτε. Και το γεγονός ότι χρειάστηκε ο Ιμπραήμ να προχωρήσει, μάλλον να στείλει το τελεία γα, να ξεριζώσει ακόμη και τις οικές, όπως λέγεται, της εποχής εκείνης στη Μεσσηνία, γιατί οι πρόκριτοι δεν υπέγραφαν τα ΡΑΗ Μπουγιουρδί, τα σιγουροχάρτια, διαταγές. Τις διαταγές υποταγής στο Σουλτάνο, δηλαδή αυτά που μοίραζε και υπέγραφαν όλοι, τότε κατόρθωσε ο Κολοκοτρώνης να πείσει τον Κόρνικτον να μπει στο Ναβαρίνο και να απαιτήσει από τον Ιμπραήμ να τηρήσει τους κανόνες του πολέμου. Δηλαδή να μην οδηγεί, να μην ακολουθεί τακτική καμένης γης. Αυτή τη λεπτομέρεια δεν τη μάθαμε στα σχολιά. Ναι. Αυτό είναι από τις μαρτυρίες εποχής, είναι τα διπλωματικά έγγραφα που έχουν δημοσιευτεί, το ξέρουμε. Επίσης ξέρουμε ότι για αυτό το θέμα, για το θέμα της ναυμαχίας του Κόρνικτον στο Ναβαρίνο, που την απόφαση την πήρε ο Κόρνικτον ως επικεφαλής, είχε και τη δυσμένεια του Βρετανικού θρόνου. Ναι. Λοιπόν, δεν ήταν απλά τα πράγματα. Από εκεί και πέρα. Βρήκε τον πελάτη κατόπιν, ναι. Ναι, από εκεί και βασιλιά. Πέρα όμως, οι Ευρωπαίοι δεν θα άφηναν να συγκροτηθεί ένα κράτος, να το πούμε έτσι, σε τέτοια γεωστρατηγική περιοχή, να το πούμε με τους σημερινούς όρους, χωρίς τη δική τους επιρροή. Οπότε τι κάνουν, στέλνουν το μεζόν, το μεγαλικό εκστρατευτικό σώμα, να επιβάλλει ουσιαστικά στρατιωτική δικτατορία στο νέο συστατικό κράτος, προκειμένου να γίνουν τα πράγματα όπως θέλανε. Και ο Μεζόν δεν είναι μόνο το ότι καθαρίζει τα φρούρια της Πελοποννήσου, κάνει και την περίφημη σφαγή του Άργους, όπου σφάζει την οικογένεια Καλέργη. Ο ίδιος ο Καλέργης δεν ήταν εκεί, λοιπόν, στο Άργος. Το σπίτι όπου ήθελε ο συνταγματάρης Μεζόν να εγκατασταθεί είναι το σημερινό αρχαιολογικό μουσείο στο Άργος. Δεν θέλησε η οικογένεια και το προσωπικό του σπιτιού να δεχτεί την εγκατάσταση των Γάλλων, και οι Γάλλοι τι κάνανε,
σε αντίπεινα κατασφάξανε τον πληθυσμό του Άργους. Δηλαδή είναι παράξενο. Θέλουν να κάνουν επίταξη ενός σπιτιού, αντιδρά η οικογένεια, σφάζουν την οικογένεια, έτσι. Και τους, επεκτείνουν και τις σφαγές και στον υπόλοιπο πληθυσμό. Και τους αργύτες, οι οποίοι τρέξανε να συνδράμουν. Τους κατασφάζουν, απειλείται σύραξη. Απειλείται σύραξη και τι γίνεται, προσπαθούν να βρουν ένα μόνο ζωηβέντη και αποσύρεται το γαλλικό εξαρτητικό άγημα άρων-άρων από την Ελλάδα. Και έτσι δίνεται η ευκαιρία στον Καποδίστρια, ο οποίος είχε έρθει ήδη, να μεταβεί στο ναύπλιο και να συγκροτηθεί το πρώτο ελληνικό κράτος με τον τρόπο αυτό. Λοιπόν, τα πράγματα, αν δεν είχε χυθεί το αίμα που είχε χυθεί, εάν, να το πούμε έτσι, δεν ήταν αποφασισμένοι άνθρωποι σαν τον Κολοκοτρώνη, τον Καραϊσκάκη που δολοφονείται. Και μάλλον άνθρωποι από ελληνικό βόλιο, γιατί επέστρεφε από κατάπαυση εχθροπραξία. Εγγλέζικο μάλλον. Μάλλον ήταν στημένη ιστορία από, από τους Εγγλέζους, κατά πάσα πιθανότητα από τον, Κόχραν. Κόχραν, ο οποίος ήταν φοβερός τυχοδιώκτης άνευ προηγουμένου και το φέρανε εδώ βεβαίως οι Βρετανοί, οι Εγγλέζοι το φέρανε στην Ελλάδα, οι Εγγλέζοι μαζί με τους Κοτσαμπάσιδες προκειμένου να έχουν εγγύηση ότι το νεοσύστατο, η εξέλιξη δηλαδή της ελληνικής επανάστασης ήταν υπό τη δική τους επιρροή. Επίσης τώρα οι μελανές σελίδες αυτής της δεκαετίας, της εξάγερσης αυτής, είναι και ο πρώτος και ο δεύτερος εμφύλιος, έτσι, που σκοτώνονταν. Ακόμα και αυτό το ωραιότατο τραγούδι, το τραγούδι 40 παλικάρια από τη Λεβαδιά. Και αυτό περιγράφει πώς στερεολαδίτες, δεν πάει ο νους μας, λοιπόν, ποιος πάει να χαλάσει ποιον, αλλά Έλληνες πάνε να χαλάσουν, να σκοτώσουν Έλληνες. Ναι, ισχύει αυτό, ναι. Ναι. Εκεί συγκρούστηκαν δύο ειδών καπεταναίοι, χωρίς να είναι απόλυτος ο διαχωρισμός. Οι καπεταναίοι του αρματολισμού και της κλατουριάς από τη μία και οι καπεταναίοι των αρχόντων, όπως τους λέει ο Φωτάκος. Δηλαδή η σύγκρουση είχε να κάνει με το γεγονός ότι οι άρχοντες της εποχής, οι τουρκοχριστιανοί άρχοντες της εποχής, θέλαν να διατηρήσουν τα προνόμια τους και με την Επανάσταση, στην οποία και τα οποία τα αρνήθηκαν. Δηλαδή την αρνήθηκαν. Είναι γνωστό πως ξεκίνησε η Επανάσταση. Ξεκίνησε με δύο βασικές πράξεις. Μάλλον με μία σοβαρή πράξη. Με την κάθοδο των οπλαρχηγών στην Καλαμάτα στις 23 Μαρτίου. Όπου έγινε και η απελευθέρωση της Καλαμάτας από τους οπλαρχηγούς. Δημήτρη Καζάκη, θέλω να εστιάσεις αυτό που είπα, ότι οι στερεολαδίτες χτυπούν Πελοποννήσιους. Άρα στην ουσία ο στρατός του Καραϊσκάκη, του Μακρυγιάννη, χτυπάει τον Κολοκοτρώνη. Δεν ήταν ο στρατός του Καραϊσκάκη και του Μακρυγιάννη, ήταν καπεταναίοι των αρχόντων. Α, των αρχόντων, το είπες. Των αρχόντων, ναι. Και ήταν κυρίως ιδιαίτερα μηχανογραφίες τυχοδιοχτών όπως ο Μαυροκορδάτος, ο Κολέτης και οι άλλοι, οι οποίοι βεβαίως μυρίστηκαν ψητό και κατέβηκαν στη μαχόμενη Ελλάδα για να μπορέσουν να αποκτήσουν περιουσίες, καθότι ήταν τελείως με τελείως τυχοδιώκτες. Είναι γνωστό το. Μάλιστα, επειδή θέλανε να υπάρχει η διαίρεση, η διχόνοια, γι' αυτό χρησιμοποιούσαν στερεολαδίτες εναντίον των πώς το λένε, Πελοποννησίων, για να μπορέσουν να συντηρείται, μάλλον να αξιοποιήσουν τις τοπικές έρηδες για να υπάρχει η διχόνοια και να εμφανίζονται αυτοί ως εγγύηση της ενότητας του γένους. Αυτό το πράγμα παίζονταν και πολλές φορές και με τουρκικά αγρόσκια. Ναι, και στην περίοδο Καποδίστρια τα πάθη φαίνεται καλά κρατούν, έτσι. Ναι, γιατί κάνει φοβερά πράγματα ο Καποδίστριας. Δηλαδή ήταν μεγάλη προσβολή το να καταργηθεί δεκάτη. Το φεουδαρχικό προνόμιο των Μπέιδων και των Μπασάδων, των Τουρκοχριστιανών δηλαδή. Είναι γνωστή η επιστολή του Πεντρόπη Μαυρομιχάλη προς τον Καποδίστρια που του λέει και τώρα εγώ πώς θα ζήσω όταν καταργείται η Δεκάτη. Λοιπόν, η Δεκάτη ήταν ένας φόρος ο οποίος επέβαλαν οι φεουδάρχοι Μπέιδες, δηλαδή όπως λέγανε τότε, πέντε στα χωριά που είχαν υπό τον έλεγχό τους. Αυτός καταργείται.
από τον Καποδιστέα. Και όταν του στέλνει το γράμμα ο Πετρόπης και εγώ που θα ζήσω, το απαντάει ο Καποδιστέας, δούλεψε. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνεις, αυτό ήταν μέγιστη προσβολή για έναν Μπέι. Και λέει ο άλλος, άρχισε η αντίστροφη μέτρηση λοιπόν για τη ζωή του Καποδίστρια, τον οποίο τα αρχεία λένε ότι ναι, συνέχισε. Το βασικό ζήτημα είναι που πρέπει να ξέρουμε είναι ότι βεβαίως υπήρχαν όλοι αυτές, όλοι οι εκπρόσωποι, να το πούμε έτσι, της φεουδαρχικής Ελλάδας, της Οθωμανικής Ελλάδας, οι οποίοι αντιτάχθηκαν στον Καποδίστρια, γιατί ο Καποδίστριας ήταν ένα, να το πούμε έτσι, ένα σύγχρονο κράτος, με τον τρόπο που το καταλάβαινε και ο ίδιος, γιατί δεν είναι ακριβώς τα πράγματα άσπρο-μαύρο. Λοιπόν, αυτή είναι ακριβώς την αντίθεση, την αξιοποίησαν οι Άγγλοι και οι Γάλλοι, όπου τελικά οργάνωσαν τελικά τη δολοφονία του Καποδίστρια, για τον απλούστατο λόγο ότι ο Καποδίστριας αντιτεθόταν στον ερχομό ξένου βασιλιά. Δεν ήθελε δηλαδή ξένο βασιλιά. Και επειδή βεβαίως η αντιπολίτευση στον Καποδίστρια παρουσιάζεται ακόμη και σήμερα, δηλαδή είναι για γέλια, αλλά παρουσία ως δημοκρατική αντιπολίτευση, δηλαδή ότι ήταν οι συνταγματικοί οι οποίοι υπεράσπιζαν το Σύνταγμα που υποτίθεται ότι κατέργησε ο Καποδίστρια στο Σύνταγμα της Τρεζίνας. Να θυμίσουμε ότι η τέταρτη εθνοσυνέλευση που έγινε από τον Καποδίστρια και πήρε αποφάσεις στήριξης του, εκεί μπήκαν τα ψηφίσματα και αποφάσεις με βάση τα οποία άρχισε να οικοδομείται το κράτος του Καποδίστρια, επί Καποδίστρια, ήταν η πρώτη εθνοσυνέλευση που είχε παραστάτες, δηλαδή εκπροσώπους, κανονικά εκλεγμένους. Εντάξει, ενώ μέχρι τότε δεν σε καμία προηγούμενη εθνοσυνέλευση δεν υπήρχαν εκλεγμένοι παραστάτες. Διορισμένοι ήταν από τους άρχοντες, τους κοτσαμπάσιδες δηλαδή και τους προύχοντες και τους οπλαρχηγούς. Έτσι γινόταν η δουλειά. Λοιπόν, εκεί έγινε αυτό το πράγμα. Αλλά όπως συμβαίνει συνήθως, και μάλιστα αυτό το συνταγματικό προσωπείο που είχαν φορέσει οι πιο σκοταδιστικές δυνάμεις στην Ελλάδα την εποχή εκείνη, παρέσυρε και τον Κοραή ακόμη, ο οποίος στράφηκε ενάντια στον Καποδίστρια, έστω και αν οφείλεται κατά κύριο λόγο και στην απόσταση του Κοραή, δηλαδή βρισκόταν στο Παρίσι. Παραμένει στο Παρίσι, μάλιστα. Και είχε την αδυναμία να ξέρει από πρώτο χέρι τι συνέβαινε στην Ελλάδα. Ναι. Τώρα, μετά την, λέγαμε πριν ότι οι ξένοι θέλουν να βάλουν πόδι με δικό τους βασιλέα, τον Λεοπόλδο, αν θυμάμαι καλά. Τελικά ο Λεοπόλδος, αφού αρνείται ο Καποδίστριας επί μόνος, πάει στο Κόγκο. Ίσως η Πρίκα εκεί να είναι καλύτερη. Και μπαίνουμε σε περιπέτειες. Έχει λίγο παραπάνω τους Κογκολέζους. Ναι. Μπαίνουμε σε περιπέτειες. Κατέσπασε τα 3/4 του πληθυσμού εκεί. Τόσο, μάλιστα. Ναι. Εγώ όταν πήγα πρόλαβα μόνο τη βάση του Αδριάντα. Αδριάντας δεν υπήρχε το 97. Όχι, μιλάμε για μια από τις πιο απεχθείς απεικιοκρατικές μαζικές γενοκτονίες που υπήρχαν στην νεότερη ιστορία. Αυτό που κάνουν οι Βέλγοι δηλαδή και ο Λεοπόλδος στον Κογκό. Στην απικία. Και στην απικία. Έκτοτε μετά τη δολοφονία του Καποδίστρια η Ελλάδα γίνεται στην ουσία απικία, έτσι. Οι Βαβαροί είναι εδώ, Αμερικανοί, Γάλλοι, Αγγλογάλλοι. Γίνεται προτεκτοράτο. Είμαστε το πρώτο προτεκτοράτο στην ιστορία. Στην νεότερη ιστορία. Το πρώτο σημαίνει, σημαίνει ότι είμαστε κράτος υποαίρεση, δηλαδή υποπροστασία. Υποπροστασία. Ναι. Το πρώτο πειραματόζω λοιπόν τότε, ναι. Και μετά από 100 χρόνια πόσα. Επίσημα πότε έληξε το καθεστώς προτεκτοράτου. Επίσημα. Όχι ουσιαστικά δεν έχει λήξει ποτέ, αλλά επίσημα πότε έληξε το καθεστώς προτεκτοράτου. Πότε λάβαμε ανεξαρτησία. Ναι, τυπικά. Τυπικά. 2 χρόνια μετά νομίζω. Όχι. Όχι. Στη συνθήκη της Λοζάνης το 1922. Α. 90 χρόνια μετά. Ακριβώς. Τότε επίσημα οι Βρετανοί και οι Γάλλοι παρετούνται της προστασίας που είχαν με βάση τα προνόμια. Και βεβαίως είναι λόγω και των συνθήκων εκείνης εποχής. Οι Γερμανοί ήταν αρκετά ισχυροί, αλλά είχαν τηθεί μεν
σε αυτή την ιστορία. Το Σουλτανάτο είχε καταπέσει, οι Ρώσοι είχαν προχωρήσει στην επανάσταση και επειδή ήταν και μία από τις εκείνες δυνάμεις, να το πούμε έτσι, άμεσο ενδιαφέροντος για, για τα πράγματα της Ελλάδος και της Ανατολικής Λεκάνης της Μεσογείου, δεν θέλανε να τους έχουν μέσα στα πλοία τους. Τώρα ας δούμε λίγο και την μικρή ασιατική καταστροφή μετά το θρίαμβο, λοιπόν, μετά την περιορισμένη απελευθέρωση τέλος πάντων του 1828-30. Να πάμε στη μικρή ασιατική καταστροφή, μιας και αναφέρθηκε στη συνθήκη της Λοζάνης. Ακούγεται αλήθεια ότι ο Βενιζέλος λίγο πολύ ήθελε να χάσει και τις έχασε τις εκλογές, τις κέρδισε με... Το 1920. Το 20, βραχία κεφαλή, κέρδισε τις εκλογές, αλλά με το εκλογικό σύστημα δεν πήρε την κυβέρνηση, τη διακυβέρνηση της χώρας. Έχασε, αλλά σε ψήφους ονομαστικά ήταν 4-5-7.000 παραπάνω από τους άλλους. Οι άλλοι όμως φτιάξαν κυβέρνηση. Τώρα, μήπως ήθελε να χάσει, όπως ο Τσίπρας καλή ώρα τον Ιούνιο πέρσι. Το 1920 στις εκλογές, από ό,τι θυμάμαι τουλάχιστον, ήταν συντριπτική η ήττα του Βενιζέλου. Είχε ξεκινήσει η ιστορία του. Αλλά ο κόσμος δεν ήθελε πόλεμο. Γι' αυτό και στις εκλογές του 1920 ουσιαστικά αναμετρήθηκαν δύο κόμματα. Το κόμμα του Βενιζέλου, το κόμμα των φιλελευθέρων δηλαδή, και το, από την άλλη μια συμμαχία κομμάτων που ξεκινούσε από τους βασιλόφρονες, τα κόμματα από τον βασιλόφρονο, μέχρι το νεοσύστατο ΣΕΚΕ, το μετέπειτα Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Το κοινό που τους ένωνε ήταν τερματισμός του πολέμου και επιστροφή του ελληνικού στρατού. Άμεσος τερματισμός του πολέμου. Και κάτι που δεν έπραξαν αφού πήραν τις εκλογές. Βεβαίως, ναι. Ήταν συντριπτικά τα ποσοστά εναντίον, γι' αυτό και φεύγει ο Βενιζέλος. Την κοπανάει, πηγαίνει σε εξορία. Νομίζω στο Παρίσι πήγε. Αυτό εξορίζω. Ναι, λοιπόν. Έτσι γινόταν πάντα, όπως και ο Καραμάνλης. Ναι, βεβαίως. Ναι. Αυτό εξορίζονταν. Και έρχεται ο βασιλιάς, ο οποίος είχε αναγκαστεί σε παρέτηση από το θρόνο με την κυβέρνηση, με την κυβέρνηση της Δημοκρατικής Άμυνας στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Ο οποίος επιστρέφει και αντί να τερματίσει τον πόλεμο, συνεχίζει. Το συνεχίζει και μάλιστα με τους χειρότερους δυνατούς όρους. Τότε, τελικά και στην καταστροφή. Τότε, και τότε οι κατσαπλιάδες του Κεμάλ Ατατούρκ, μου έλεγε μια φίλη μου Κούρδισσα από το Ιράν, είχε βαϊπαναχή, και ο στρατός του Κεμάλ ήταν κάτι σαν το στρατό, λέει, του σημερινού λεγόμενου εντός εισαγωγικών Ισλαμικού κράτους. Κατσαπλιάδες από όλες τις περιοχές είχαν άθρηστοι στον επαναστατικό στρατό του Κεμάλ. Καταρχάς, και μεταξύ αυτών, μεταξύ αυτών και Έλληνες. Ναι, υπήρχαν Έλληνες. Έλληνες κατσαπλιάδες. Όχι αυτούς, ναι, που στρατολόγησε ο Κεμάλ. Μόνοι τους είχαν μπει στις τάξεις. Καταρχάς υπήρχαν οργανωμένα τμήματα τα οποία ήταν από κάθε περιοχή. Ο κύριος όγκος του στρατού του Κεμάλ, πέρα από τα υπολείμματα του λεγόμενου Οθωμανικού στρατού του Πρώτου Παγκόσμιου Πολέμου, τα οποία οργάνωσε ο Κεμάλ, ήταν οι Κούρδοι. Ναι, τη το είπα αυτό. Ναι, οι Κούρδοι αντάπτες, οι οποίοι συμφώνησαν με τον Κεμάλ και πολέμησαν μαζί του, γιατί προβλεπόταν κιόλας η ανεξαρτησία τους, η ανεξαρτησία του Κουρδιστάν. Ελπίζοντας την ανεξαρτησία του Κουρδιστάν. Ναι, όχι, μάλιστα. Είχαν συμφωνήσει. Είχαν συμφωνήσει και είχε συμφωνήσει ο Κεμάλ, άσχετα με το μετά. Το μετένιωσε. Λοιπόν, και ανάμεσα σε αυτούς υπήρχαν στρατολογημένοι και ελληνικοί πληθυσμοί. Σε αυτό βοήθησε πάρα πολύ ένας μεγάλος Έλληνας, ο κύριος Μποδοσάγης, ο οποίος εισέπραξε πάνω από 5 με 6 εκατομμύρια χρυσά γρόσια στην εποχή εκείνη, τα οποία κατάφερε στην Ελλάδα το 1920, αν θυμάμαι καλά. Εξαγόρασε την, εξαγνίστηκε ο ίδιος εδώ, αφού βεβαίως είχε γίνει σφαγή της αρκούδας. Ποια είναι, δεν κατάλαβα. Έφτιαξε την Πυρκάλ και τα λοιπά. Ποια είναι η ενοχή του Μποδοσάκη, δεν κατάλαβα. Ήταν προμηθευτής και στρατολόγος του Κεμάλ. Α, προμηθευτής, μάλιστα.
Από εκεί δεν είχα μεγάλη περιουσία στην Ελλάδα. Πόσο στρόγγυλη είναι η ιστορία, όπως ο Μπακόλας στη μάχη του Πέτα, είχε και αυτός έναν επαμφωτερίζοντα ρόλο. Πότε ήταν με το μέρος των Τούρκων ως προμηθευτής, πότε μετά εκεί, μετακινήθηκε με το μέρος των Ελλήνων, μέσα στη μάχη μετακινήθηκε πάλι με το μέρος των Τούρκων. Αυτά με τους εθνικούς προμηθευτές, έτσι. Ναι. Ή ο άνθρωπος, αν πάρουμε όλους τους εθνικούς ευεργέτες, θα δούμε ότι μιλάμε για πρόστιχες ιστορίες. Δεν γνωρίζω κανέναν από αυτούς τους μεγάλους ο οποίος δεν έχει βρώμικη ιστορία. Μάλιστα. Και έτσι φτάνουμε στο σήμερα, αγαπητέ Δημήτρη Καζάκη, μετά το όχι εκείνης της περίοδου στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Μας ρώτησε και ο Τσίπρας πέρσι, περάσαμε κι άλλη χούντα, τη χούντα των συνταγματαρχών ή των στρατηγών, ποια θα προέκριναν οι Αμερικάνοι, φαίνεται πρόλαβαν οι χαμηλόβαθμοι. Μεσολάβησε το Πολυτεχνείο, το οποίο στην ουσία έδωσε τη σκυτάλη, την πήρε από την πρώτη χούντα, την έδωσε στη δεύτερη. Μεσολάβησε η προδοσία της Κύπρου. Προχθές μίλησα με έναν φίλο από τις ΣΑΡΕΣ, ο οποίος πολέμησε στην Κύπρο, απόστρατος αξιωματικός, και μου έλεγε για τις περίεργες εκείνες συγκυρίες όπου Τούρκοι βομβάρδιζαν δικά τους. Δικό του στόλο. Υπήρχε πανικός γιατί περνούσε, γιατί κάποιοι αυτοβούλος αξιωματικοί του ναυτικού κροτάλησαν απέναντι σε εχθρικούς στόχους. Κατόπιν ένα άλλο εμπορικό περνούσε από την ίδια περιοχή της Πάφου. Και βλέποντας αυτές τις συγκυρίες οι Τούρκοι νόμισαν ότι θορυβούμενοι ότι τάχα η Ελλάδα στέλνει ενισχύσεις σοβαρές, φέραν τα αεροπλάνα και βομβάρδιζαν δικά τους κομμάτια. Τερπιλάκα τους, δεν ξέρω τι μομπάρτιζαν. Λοιπόν, αυτός ο φάκελος, ο περιβόητος φάκελος της Κύπρου δεν άνοιξε και δεν ξέρω αν θα ανοίξει κάποτε. Είναι στα υπόγεια. Οι πρωταγωνιστές έχουν πεθάνει νομίζω. Γιατί δεν τον ανοίγουν ακόμα? Γιατί δεν έχουν πεθάνει όλοι. Δεν πέθαναν όλοι. Έβλεπα μια συνέντευξη του Σαμψόν όπου έπεφτα από τα ρούχα μου. Έλεγε λοιπόν ότι στο Παρίσι συναντήθηκε ο Κόκας της τότε Ελευθερίας της Αθήνας, ο Καραμανλής και ποιοι άλλοι λοιπόν, και στους διαλόγους, από τους διαλόγους αυτούς προκύπτει ότι την Κύπρο την παρέδωσαν. Αυτό είναι σαφές ότι υπήρξε. Ναι. Και μάλιστα ο Ατήλας 1 έγινε με τη Χούντα. Ο Ατήλας 2... Ακριβώς. Έγινε με Κλειρίδη και Καραμαλή. Οι Τούρκοι είχαν θύλακες από το 1963. Το προγεφύρωμα του πρώτου Ατήλα άντε να ήταν 6-7%. Το άλλο 30% το φάγανε, 33% το φάγανε επί Καραμαλή. Ναι, βεβαίως. Επί Καραμαλή και Κλειρίδη. Ναι. Και είναι σαφέστατος ο ρόλος που έπεσε τότε και η Αγγλία αλλά και το ΝΑΤΟ. Και γι' αυτό ο Καραμαλής της εποχής εκείνης, για να αποσοβήσει τις αντιδράσεις που υπήρχαν και μέσα βέβαια στην Ελλάδα εναντίον του, έκανε αυτή την κίνηση που να φύγει από το στρατιωτικό σκέλος του ΝΑΤΟ. Φεύγοντας... Αρχική από προσανατολισμού. Α, σαν έτσι καπνό, σαν τη σουπιά που πετάει το μελά. Ναι. Μάλιστα. Τώρα το Κυπριακό πώς να το πιάσουμε μέσα σε λίγα λεπτά, 100 χρόνια και παραπάνω κρατάει αυτή η ιστορία, από το 1880 πότε μέχρι σήμερα. Λοιπόν, θα μπορούσε εκείνη την εποχή που ο Καραμαλής, ο Μακάριος βάζουν τη σφραγίδα για μια Κύπρο προστατευόμενη από τρεις προστάτηδες δυνάμεις, άλλα αφρικανικά κράτη πήραν ακέραια την ανεξαρτησία, έτσι. Βεβαίως. Λοιπόν, ποια η βιασύνη, να βάλουν υπογραφές? Γιατί δεν μπορούσε να κρατηθεί η Βρετανική Επικρατεία λόγω του εθνικοπροσδικού αγώνα, έστω και αν ο εθνικοπροσδικός αγώνας, κατά τη γνώμη μου, που έγινε την Κύπρο, είναι πολύ αμφιλεγόμενος. Πολύ αμφιλεγόμενος. Τώρα δεν μπορώ να σκεφτώ γιατί, ας πούμε, από πού και ως πού ο Γρίβας της Χ και το ρόλο που έπαιξε ο Γρίβας, που ήταν και πράκτορας της Intelligence Service από την εποχή που ήταν με τη Χ στην Ελλάδα, θα έπαιζε θετικό ρόλο στην... Άρα μπορεί να ήταν ελεγχόμενος και η ΟΚΑ ΑΛΦΑ να ήταν ελεγχόμενη. Αυτό δεν σημαίνει ότι ήταν όλοι ελεγχόμενοι, κανέναν αγώνα. Δεν αναφερόμαστε στον Αυξεντίο και στους άλλους. Πιθανόν να ήταν πιασμένος ο Γρίβας, αυτό λέμε. Ο Γρίβας, και ο οποίος προσπαθούσε να εξωθήσει τα πράγματα έτσι ώστε να μην γίνει εθνικοπροσδικός αγώνας, αλλά σφαγή μεταξύ δύο κοινοτήτων. Ναι, Διέρη και Βασίλευε.
ώστε να πατήσουν μετά επάνω σε αυτό και οι Αμερικανοί με το σχέδιο Άτσεσον και οι Εγγλέζοι, ώστε να περάσουν τη λογική της ζωνικής δικαιωτικής ομοσπονδίας. Τώρα, όπως η ιστορία... Πρέπει να ξέρεις ότι πριν τον Ατήλα, οι πληθυσμοί, να το πούμε έτσι, οι δύο πληθυσμοί ελληνικής καταγωγής, οι Κύπροι ελληνικής καταγωγής και τουρκικής καταγωγής, να το πούμε έτσι, Ελληνοκύπροι και Τουρκοκύπροι, ήταν μεικτότατος πληθυσμός. Δηλαδή ο ένας ήταν δίπλα από τον άλλον. Δεν υπήρχε εδαφικός διαχωρισμός. Οπότε πώς να επιβάλλεις την κοινοτική ζωνική ομοσπονδία σε ένα νησί όπου σε μια χώρα όπου η μίξη του πληθυσμού είναι έντονη. Έπρεπε να γίνει σφαγή. Να εξαναγκαστεί σε εσωτερική μετακίνηση ο πληθυσμός. Αυτό ξεκίνησε με τις σφαγές, με τις οργανωμένες σφαγές που γινόταν στην δεκαετία του 50 μάλλον συγγνώμη. Δεν ολοκληρώθηκε γιατί ήταν και ενάντια και ο πληθυσμός ο ίδιος. Δηλαδή δεν καταλάβαινε γιατί πρέπει να τα βάλει με τον γειτονά του. Λοιπόν, και γι' αυτό έπρεπε να γίνει και υπογράφει ο Μακάριος, αφού εκβιάζεται από τον Καραμαλή τότε, της ΕΡΕ και φυσικά τους Αγγλοαμερικανούς, τις συνθήκες Λονδίνου και Συρίχης, όπου μετατρέπουν σε δικοινωτική διζωνική ομοσπονδία το νησί υπό προστασία, Τουρκία, Ελλάδα, Βρετανία. Λοιπόν, και όταν πάει να αντιμετωπίσει καθημερινά προβλήματα ο Μακάριος ως πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, νεοσύστατης, είχε τρομακτικά προβλήματα λειτουργίας αυτό το σύστημα. Με αποτέλεσμα να παρακάμψει τις συμφωνίες στην εσωτερική λειτουργία, δεν μπορείς να λειτουργήσει ποτέ τη ζωνική δικοινοτική. Πώς να λειτουργήσει όταν ο πληθυσμός δεν είχε ούτε εδαφική διαίρεση, ούτε αν θέλεις και εθνολογική διαίρεση. Όλοι θεωρούσαν ότι ανήκουν στην Κύπρο, ότι η Κύπρος ανήκει στην Ελλάδα και τελείωσε η ιστορία. Ακόμη και ο τουρκογενής πληθυσμός. Ίσως και ο Μακάριος. Ακόμη και σήμερα οι Τουρκοκύπροι πιστεύουν ότι πρέπει να είναι ένα το νησί και με τα ελληνικά σου κυριακή γλώσσα. Ακόμη και τώρα, δηλαδή, γνωρίζει το κίνημα που υπάρχει στα κατεχόμενα, το οποίο το πρόδωσε βέβαια η ελληνική πλευρά, η ελληνοκυπριακή πλευρά, ας πούμε, και με τον τελευταίο του κύριο Αναστασιάδη, παρά το γεγονός ότι αναπτύσσεται στα κατεχόμενα και έχει πολύ, πώς να το πούμε, και μάρτυρες, δηλαδή έχουν συλληφθεί, έχουν κυνηγηθεί, χτυπιούνται, τέτοια πράγματα. Έπρεπε να γίνει η σφαγή του Ατήλα. Γιατί αυτό που πέτυχαν με τη σφαγή του Ατήλα είναι τον εδαφικό διαχωρισμό. Τι έκανε το μεγάλο έγκλημα που έγινε, δεν ήταν μόνο η εισβολή και η κατοχή του ενός τρίτου του νησιού, αλλά και η μετακίνηση του πληθυσμού, την οποία υπέγραψε ο Κλειδίδης και ο Καραμαλής. Αυτό ήταν πραγματικά έγκλημα. Η διάσπαση της ενότητας Τουρκοκυπρίων και Ελληνοκυπρίων. Άλλωστε και οι Τουρκοκύπροι ελληνικής καταγωγής ήταν, άλλαξαν θρήσκευμα κάποια στιγμή. Ανεξάρτητα από αυτό, δεν είναι εκεί το θέμα μας όμως. Το θέμα μας είναι ότι ζούσαν μια χαρά μαζί. Συνυπήρχαν. Και δεν αφισβητούσε κανένας. Εγώ ξέρω από την ιστορία και επειδή έχω πάρα πολλά κείμενα από το Μεσοπόλεμο και παλιότερα, όπου στις εξεγέρσεις για την ενότητα με την Ελλάδα έχουν προσυπογράψει και πάρα πολλοί προύχοντες, ή πρόκριτοι να το πούμε έτσι, της τουρκοκυπριακής πλευράς. Δηλαδή δεν ήταν μόνο θέμα των Ελληνοκυπρίων το αίτημα της Ένωσης. Ήταν παλαϊκό το αίτημα. Μάλιστα. Τώρα που ανέφερες τον Γρίβα και τον προδοτικό του ρόλο με τις οργανώσεις τις φιλογερμανικές εδώ στην Ελλάδα, εσύ είσαι καλά ματιανός, αλλά γνωρίζεις και για τα της Θεσσαλίας. Όχι. Ό,τι μπορώ να... Ό,τι έχω διαβάσει. Για τις σουρλικές ομάδες ξέρεις κάτι, γιατί έγινε και μια βιβλιοπάρουση. Για τους σουρλές. Για τους σουρλίδες. Γρηγόρη Σούρλας. Είχαν μια βιβλιοπαρουσίαση εδώ στα Φάρσαλα πριν μια εβδομάδα.
Και μαζεύτηκε, εγώ ήθελα να πάω γιατί το σόι της μάνας μου αποδεκατίστηκε, τα τρία αδέρφια της στον εμφύλιο χάθηκαν και τα τρία, και εκείνη γλίτωσε εκ θαύματος από ένα ξυλοδαρμό ο οποίος θα κατέληγε σε δολοφονία. Την γλίτωσε μια νεαρή τότε παπαδοκόρη του χωριού, λέγοντας: αλήτες, τι σας φταίει το κορίτσι, 15 χρονών είναι, δεν χορτάσατε αίμα εννοώντας τις απώλειες. Την ίδια μέρα καθάρισαν και τον 23χρονο αδερφό της Πέτρο, εκεί με βάλανε εμένα Πέτρο. Λοιπόν, ο οποίος δεν ήταν ούτε αριστερός ούτε δεξιός, στα πρόβατα τον πιάσαν και τον εκτέλεσαν στο μαντρότυχο του νεκροταφείου και τον κόλλησαν τα μυαλά στον τοίχο. Λοιπόν, και... Αυτοί κι αν ήταν κατσαπλιάδες. Πέρασε και από λιμέρια ληστών στα νιάτα του, ναι. Οπλισμένοι από τους Γερμανούς και τους χρησιμοποιούσαν για καθαριστικές επιχειρήσεις στον κάμπο. Κατά κύριο λόγο οι δόλμους ανέβουν πάνω στα βουνά. Τους χρησιμοποίησαν και οι Εγγλέζοι μετά. Μετά τους χρησιμοποίησαν οι Εγγλέζοι πάλι με χρυσές λίρες πληρωμένοι. Αυτά είναι έχουν αποκαλυφθεί και από τις δίκες των δοσιλόγων και από μαρτυρίες. Και... Ο Σούρλας γλίτωσε από δίκη, διότι το 47 το αποδεκατισμένο στους γόνους μικρό κομμάτι που είχε ένοπλο ενσωματώθηκε στον ελληνικό στρατό. Ναι, βέβαια. Με το 47. Και τους δώσανε πλήρη ασυλία. Ναι. Και τους δώσανε πλήρη ασυλία. Δυστυχώς ο εθνικός στρατός. Παρότι είσαι Καλαματιανός, λοιπόν, γνωρίζεις και τα της Θεσσαλίας, λες. Ναι, στη Θεσσαλία. Επειδή η Θεσσαλία, να το πούμε έτσι, ήταν ένα προπύργιο της αντίστασης με την έννοια από την εποχή της μάχης της Σοδειάς. Που γινόταν μάχη για το πού θα πάει η Σοδειά, αν θα την πάρουν οι κατακτητές, η αντίσταση ώστε να τροφοδοτήσει τον Εαμελά στα Αντάρτικα, δηλαδή, αλλά και τις πόλεις που πεινούσαν. Έπρεπε να τιμωρηθούν τα χωριά αυτά. Και επειδή δεν μπορούσαν, δεν επαρκούσαν οι δυνάμεις του κατακτητή, γιατί έπρεπε να αντιμετωπίζουν τα Αντάρτικα, το Άρη, όπως λέγανε τότε. Λοιπόν, φτιάξανε αυτές τις συμμορίες. Στη Θεσσαλία, από ό,τι γνωρίζω, εκτός από τους Σουρουλαίους, έδρασαν πάνω από 20 τέτοιες συμμορίες. 20 παρακρατικές ομάδες. Ναι, τέτοιοι κατσαπλιάδες. Mm. Τους δίνανε όπλα οι Γερμανοί κατακτητές και μετά αυτοί πηγαίνανε από χωριό σε χωριό και το λαιλατούσαν. Όποιος έφερνε αντίσταση ή όποιος είχε, πώς να το πούμε, όποιος τους είχε υποδείξει κάποιον με τον οποίο είχε διαφορές και ιστορίες, ξέρεις πώς γινόντουσαν αυτά τα πράγματα, καρφωτά. Τον εκτελούσαν επί τόπου. Είχαν ιδρύσει και ένα ΕΑΣΑΔ, κάπως έτσι το λέγανε, και σε αυτή τυπικά την ομάδα ήταν και ο Σούρλας και άλλοι. Και είχαν χωριά διάφορα, καρφωτά πάνω. Στην απελευθέρωση είχαν στήσει μπλόκα στους βασικούς δρόμους, όπου έπαιρναν διαπήλια τέλη από όσους περνούσαν ή προσπαθούσαν να περάσουν ή ξέρεις οτιδήποτε. Και όποιος δεν πήγαινε τον εκτελούσαν. Μια τέτοια ιστορία περιγράφει ο... δεν θυμάμαι τώρα το... Ένας πολύ γνωστός λογοτέχνης Έλληνας, ο οποίος δεν ζει πλέον, αλλά δεν μου έρχεται αυτή τη στιγμή. Δεν πειράζει, συνέχισε λοιπόν, την περιγραφή. Που έζησε μια τέτοια κατάσταση η ιστορία. Δυστυχώς το στρατηγείο της Αλεξάνδρειας, οι Εγγλέζοι δηλαδή, και κατά κύριο λόγο ο κ. Παναγιώτης Κανελόπουλος ως εκπρόσωπος της κυβέρνησης Ελληνικής Ενότητας, εμπόδισε τους αντάρτες από το να τελειώσουν με αυτούς. Δυστυχώς το μόνο που του θέλανε ήταν αφοπλισμός και υποτίθεται ότι θα δικαστούν αυτοί, ξέρεις, από τα δικαστήρια που θα είχαν συγκροτηθεί και που θα συγκροτούσε για τους δοσιλόγους και τους συνεργάτες των καταχρητών η κυβέρνηση Ελληνικής Ενότητας, μόνο που δεν έγινε ποτέ κάτι τέτοιο. Έγινε μόνο το 45, μόνο για τους πτεργάτες δοσύλλογους, δηλαδή τους πρωθυπουργούς και τα μέλη της κυβέρνησης και ορισμένους Γερμανούς και άλλους που είχαν πιαστεί, κυρίως οι στρατηγοί της Κρήτης. Άρα γλίτωσαν οι παρακρατικές ομάδες, μάλιστα. Βεβαίως. Γιατί τα πήραν σωστά το κανονικά. Πήρανε ειδικά μετά το Δεκέμβρη του 1946, όπου η Ελληνική Βουλή ψήφισε πλήρη απαλλαγή όλων των δοσυλλόγων και τους έβγαλε και από τη φυλακή κιόλας. Λοιπόν, εντάχθηκαν κανονικά, πήραν το βαθμό, πήραν και βαθμό μάλιστα, και όχι μόνο αυτό, όποιοι ήταν στρατιωτικοί πριν, πήραν το βαθμό που
πήγαν, αλλά πήγαν και προαγωγές. Υπήρχαν άνθρωποι όπου ματοκύλησαν τα Γιαννίτσα, ματοκύλησαν πόλεις της Μακεδονίας και της Θεσσαλίας και προήθησαν στις συνταγματάρχες στρατηγούς. Μάλιστα. Και φτάνουμε στο σήμερα. Σήμερα πόσο ομαλή... Συγγνώμη, από ναι. τότε μέχρι σήμερα, ναι. οι ίδιοι κυβερνάνε. Οι ίδιοι κυβερνάνε. Οι γόνοι τους κυβερνάνε, άμα το ψάξει ένα προς ένα. Γι' αυτό και έχουμε τέτοια ηγεσία στις ενόπλες δυνάμεις, γι' αυτό και έχουμε τέτοια ηγεσία στις πολιτικές, στους πολιτικούς θεσμούς της χώρας και έχουμε και τέτοια ηγεσία στη δικαιοσύνη. Λες οι ότι ίδιοι και οι ίδιοι. Δεν οι αναφέρεσαι γόνοι. Στην οικογένεια Χριστοφοράκου, αναφέρεσαι και σε στρατιώτες. Μιλάω για το ποιοι αναπαράγονται στις κορυφές των θεσμών του ελληνικού κράτους. Είτε είναι ένοπλες δυνάμεις, ξέρεις, ο ένοπλος βραχίωνας, ας πούμε, της ελληνικής πολιτείας, είτε καλά, είναι κυβερνήσεις. Εδώ μπορείς να πεις μόνο ότι άνθρωποι των κομμάτων, κομματάνθρωποι, κομματάρι. Τι ακριβώς, από ποια κόμματα. Από τα κόμματα που συνέβαλαν και στήριξαν και έβαλαν και πλάτες. Για να μην πω συγκεκριμένα, αν ψάξουμε και το γενεαλογικό του, δηλαδή το ποιοι είναι αυτοί, από πού προέρχονται, θα εκπλαγούμε. Στα 1945 είχαμε κυβέρνηση Παπανδρέου, όχι. Όχι, Πλαστήρα. Πλαστήρα. Ναι, κυβέρνηση Πλαστήρα. Μάλιστα. Ο οποίος έβαλε και σαν στρατιωτικός που ήταν, μιμήθηκε αυτό που, έκανε στη Γαλλία ο Ντεγκόλ. Πρόσθεσε στο κατηγορητήριο των δοσιλόγων και την κατηγορία του εθνική αναξιότητα. Δηλαδή, κάποιος αξιωματούχος, για παράδειγμα, ένας στρατιωτικός, ο οποίος, ναι μεν, αν συμμετείχε ενεργά στο πλευρό των κατακτητών ή συνεργαζόταν με τους κατακτητές, δικαζόταν για το συλλογισμό. Αλλά αν δεν συμμετείχε και γενικά δεν συμμετείχε ούτε στο κίνημα αντίστασης, δηλαδή απήχε, να το πούμε έτσι, από τον αγώνα του λαού που έδινε, τότε καταδικαζόταν για πράξη εθνικής αναξιότητος, το οποίο έφερε 16 χρόνια εκτή, φυλακή δηλαδή, και ταυτόχρονα αφαίρεση των πολιτικών του δικαιωμάτων, αλλά και όλων των αξιωμάτων του. Μάλιστα. Δηλαδή τότε θεωρούσαν ότι το να είσαι, πώς να το πούμε, το να έχεις θέση ευθύνης και να μην υπερασπίζεσαι τον λαό στην κατάσταση κατοχής που έχει δεχτεί η χώρα, ανάλογη με το σημερινά, είναι έγκλημα. Αν είχε συνεργαστεί ενεργά, αν έχει συνεργαστεί ενεργά με τον εχθρό, είναι έγκλημα εις χάρη της προδοσίας. Εάν δεν έχει συνεργαστεί ενεργά, απλά διαφορείς, τότε είναι πράξη εθνικής αναξιότητας. Μάλιστα. Τώρα, αυτή η σύζευξη που έκανες ίσως ενοχλήσει. Λέγαμε λοιπόν ότι το καθεστώς τότε το στρατιωτικό υπηρέτησε τον ξένο παράγοντα, έτσι. Το ίδιο συμβαίνει και σήμερα. Βέβαια. Ναι. Βέβαια. Πες μου εσύ, αν ήταν ένας στρατηγός στα πράγματα όπως ο στρατηγός Οθωναίος. Εμβληματική μορφή για την οποία δεν διδάσκεται ούτε καν στη σχολή Ευελπίδων. Εμβληματική μορφή, εκπρόσωπος μιας ολόκληρης γενιάς ενόπλων δυνάμεων που πραγματικά ο ελληνικός στρατός διέπρεψε και από άποψη οργάνωσης και από άποψη απόδοσης και από άποψη δημοκρατικών αισθημάτων. Έχει όμως και τις μαύρες... Αν υπήρχε ένας Οθωναίος σήμερα, υπήρχε περίπτωση οι ένοπλες δυνάμεις να σκύβουν το κεφάλι όταν η χώρα έχει τεθεί υπό ξένη κατοχή. Υπήρχε περίπτωση. Αναφέρεσαι στο ΝΑΤΟ και στο Αιγαίο και όχι μόνο, έτσι. Όλα αυτά τα πράγματα που συμβαίνουν. Τούρκοι χωροφύλακες στα νησιά. Τούρκοι χωροφύλακες στα νησιά. Χωρίς καν να υπάρχει νόμος. Θα σου πούν ότι και Έλληνες είναι στα παράλια. Όχι, δεν υπάρχουν Έλληνες στα παράλια. Α, ψέμα είναι. Είναι ψέμα. Α, μην τα ακούς, είναι ψέμα. Και η συμφωνία είναι μονομερής. Οι Τούρκοι, η συμφωνία που έκανε η Ευρωπαϊκή Ένωση, μπορεί να δεις και άλλωστε το χάρτη που έχει εκδοθεί, δηλαδή το κοινό ανακοινωθέν, ότι αναφέρεται μόνο η ύπαρξη Τούρκων αξιωματούχων στα ελληνικά νησιά. Δεν υπάρχει ούτε καν αναφορά για Έλληνες στα τουρκικά παράλια. Θα γυρίσω... Αυτό είναι ένα παραμύθι της κυβέρνησης, μόνο και μόνο για να ξέρεις το χάπι. Αλλά εγώ ρωτάω, τι δουλειά έχουν αυτοί εκεί. Και θα σου πω και κάτι. Στα νησιά, αυτή τη στιγμή, επειδή ο κόσμος έχει τουλάχιστον ένα κόσμος που έχει μια ευαισθησία για την πατρίδα του.
έχουν ξεσηκωθεί. Η κατάντια είναι τέτοια που Έλληνε αξιωματικοί ενεργεία τους λένε, προσπαθούν να συνδράμουν σε αυτή την ιστορία. Κατάντια όχι για αυτούς που συνδράμουν, προς Θεού, έτσι. Δεν μιλάμε για αυτούς που έχουν συνείδηση της στολής και του εθνώσιμου που φοράνε. Αλλά λέω κατάντια για την ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων. Που κανονικά δεν πρέπει να δώσει εντολή ότι δεν τους αναγνωρίζει κανένας αυτούς. Και ότι να πρέπει να τεθούν υπό περιορισμό, διότι δεν έχουν νομική υπόσταση. Δεν μπορούν να πατάνε σε έδαφος και να ασκούν οποιαδήποτε λειτουργία. Διότι δεν μπορεί να αποφασίζει ο κύριος Τούσκ ή ο Γιούγκερ 28 για το τι θα γίνει στα ελληνικά νησιά. Πώς να το κάνουμε? Ούτε κάποιος υπουργός, ούτε ευθύνη του υπουργού είναι αυτό. Πρέπει να περάσει από τη Βουλή με βάση το άρθρο 27, παράγραφος 2 του Συντάγματος. Όσο δεν υπάρχει τέτοιος νόμος να περνάει από τη Βουλή, λοιπόν, έχουν κάθε δικαίωμα στρατιωτικές και πολιτικές αρχές στα νησιά να μην επιτρέψουν στους Τούρκους χωροφύλακες να κυκλοφορήσουν ελεύθεροι στο νησί. Και να σου πω τι φοβάμαι. Τι φοβάσαι? Φοβάμαι ότι αυτοί ήρθαν ως ανιχνευτές. Ανιχνευτές εδάφους. Μακάρι να πέσω έξω, και ξέρεις ότι δεν πέφτω εύκολα έξω. Άρα λες ότι είναι μια κατασκοπή ανόμιμη. Νόμιμη για να προετοιμάσουν το έδαφος εγκατάσταση τουρκικών δυνάμεων στα νησιά. Όχι εγκατάσταση. Υπό την ομπρέλα του ΝΑΤΟ βέβαια. Νατοϊκή. Ναι, όχι νατοϊκή. Με σήμα. Τουρκικές δυνάμεις. Τουρκικές δυνάμεις με νατοϊκό σήμα. Βεβαίως. Και αυτό θα συμβεί πάρα πολύ εύκολα, καθώς συσσωρεύεται τεράστιος όγκος ανθρώπων εξαθλειωμένων που έρχονται ως πρόσφυγες από την Τουρκία, τους εγκλωβίζουν στα ελληνικά νησιά αλλά και στην υπηρετική ελληνική χώρα, τους κρατάνε σε συνθήκες απόλυτης εξαθλίωσης, ώστε να εξεγερθούν, να χυθεί αίμα και μετά να δικαιολογηθεί η συμφωνία που έχουν κλείσει ερήμην και πίσω από τον ελληνικό λαό με τον ΝΑΤΟ για άμεση στρατιωτική επέμβαση. Ανάπτυξη δυνάμεων, όπως το λένε στη γλώσσα τους. Ανάπτυξη νατοϊκών δυνάμεων στα νησιά. Όχι μόνο, σε ολόκληρη την Ελλάδα. Γιατί πρόσεξε να δεις, εάν εκτραχυλιστεί το θέμα στη Δεδομένη, μιλάμε για 12.000 ανθρώπους εγκλωβισμένους εκεί, σε άθλιες συνθήκες, εκ των οποίων 4.000 είναι ανήλικα παιδιά. Εάν ήσουν εσύ ή εγώ εκεί στη θέση τους, πόσο θα άντεχες? Πόσο θα άντεχα, ναι. Πόσο. Θα ξεσηκωνόμουν. Και όταν θα ξεσηκωθώ, γιατί έφυγαν οι ΜΚΙΟ και σιγά τους έπιασε ο πόνος? Μπορεί να είναι μέσα στο οργανωμένο σχέδιο. Φύγετε εσείς, να έρθουν κάποιοι άλλοι. Έτσι, για να εξωθηθούν σε εξέγερση και να αναλάβει ο στρατός. Ο στρατός αρνήθηκε και μπράβο τους που αρνήθηκαν. Άρα μυρίζει μπαρούτι, αυτό λες. Λοιπόν, θα έρθουν δυνάμεις. Δυνάμεις λοιπόν νατοϊκές, να μας επιβάλλουν την ασφάλεια της χώρας, δηλαδή, γιατί εμείς δεν μπορούμε. Κατάλαβες? Και έτσι τότε θα δούμε τι σημαίνει στρατιωτική κατοχή και η δική μας γενιά που δεν την έχει γνώρισει. Μπορεί να έχουμε και χτύπημα τύπου Βρυξελών. Βέβαια. Γιατί για μένα με προβληματίζει αυτή η μαθητική. Κάποιος μου έλεγε ότι το diesel, το πετρέλαιο πάει στα 70. Το χτύπημα έγινε ως συνδυασμός για να πάει στα 70 το πετρέλαιο. 70 cents. Δεν το βλέπω να ανεβαίνει. Αλλά τέλος πάντων δεν έχει σημασία. Ίσα πέφτουν περισσότερο και τα χρηματιστήρια και οι διεθνείς αγορές. Δεν μπορείς σε αυτές τις συνθήκες, διότι έχει να κάνει και με τη γενικότερη κατάσταση της οικονομίας. Δεν είναι εύκολα συμπεράσματα αυτά. Λοιπόν, αλλά το βασικό ποιο είναι. Αυτή τη στιγμή από τα επιτελεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ΗΠΑ υπάρχει μια μαζική υστερία εναντίον των μουσουλμάνων και των Αράβων, δηλαδή κυρίως αυτού του κόσμου που έρχεται ως πρόσφυγας προς την Ευρώπη, η οποία είναι ανάλογη με εκείνη που υπήρχε στο Μεσοπόλεμο και που επέτρεψε την άνοδο του ναζισμού και του φασισμού. Λοιπόν, το ενδιαφέρον σε αυτή την περίπτωση είναι ότι το καλλιεργούν συστηματικά και στην Ελλάδα. Και εδώ συγκλίνουν και οι κυβερνώντες και η φασιστική ακροδεξιά που βλέπει στο μουσουλμάνο τον κύριο εχθρό.
Αλλά με συγχωρείτε, εμένα δεν με έχει απειλήσει μέχρι στιγμής μουσουλμάνος. Την οικογένειά μου την έχει απειλήσει ο Ευρωπαίος με τον τέτοιο δοσύλλογο που έχει παραδώσει τη χώρα μου και την έχει κάνει οικόπεδο κυριολεκτικά. Αυτός με απειλεί. Και αν δεν ξεμπερδέσω με αυτόν, δεν μπορώ να τα βγάλω πέρα με οποιαδήποτε κατάσταση είναι στη χώρα. Τα νησιά δεν τα παράδωσαν οι μουσουλμάνοι. Τα παράδωσαν οι Έλληνες δοσύλλογοι και οι Ευρωπαίοι με τους νατοϊκούς. Από αυτούς που κινδυνεύουμε και μάλιστα η γενοκτονία του ελληνικού λαού δεν γίνεται από μουσουλμάνους. Με συγχωρείτε, αλλά γίνεται συστηματικά από τόπους δοσύλλογους και τους Ευρωπαίους. Με την επιβολή των μνημονίων και όλα αυτά τα πράγματα. Για να μετρήσουμε λιγάκι αυτά που λέμε. Γιατί είμαστε και επιρρεπείς λόγω αγραμματοσύνης, ηλιθιότητας και κοινωνικής καθυστέρησης. Να μετρήσουμε να δούμε ποιος είναι ο εχθρός. Πραγματικά. Και να το πούμε διαφορετικά. Εάν χειριζόμαστε το προσφυγικό ζήτημα όπως προβλέπουν τα διεθνώς νόμιμα, δηλαδή οι διεθνείς συνθήκες, τα πρωτόκολλα κτλ., δεν θα μείνει ούτε ένας. Αυτό που προτείνει και δηλαδή η πατεαρμοστία του ΟΗΕ για το προσφυγικό. Όποιος ερχόταν στα νησιά θα έπαιρνε χαρτιά ασυλία και έφευγε. Έφευγε από την Ελλάδα. Η ίδια η πατεαρμοστία λέει ότι δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο θα πρέπει να μετακινηθούν αυτοί οι άνθρωποι στην υπηρετική Ελλάδα. Φεύγει από την Ελλάδα με οποιοδήποτε τρόπο, αεροσκάφος. Βεβαίως, με οποιοδήποτε. Αυτός δική του επιλογή. Από τη στιγμή που έχει χαρτιά, είναι νόμιμος. Γιατί τα σύνορα έκλεισαν, γι' αυτό το λέω. Ναι. Όχι, τα σύνορα κλείνουν, ξέρεις για ποιο λόγο. Γιατί δεν το επιτρέπουν την είσοδο, γιατί δεν έχει χαρτιά. Γιατί δεν έχει νομική υπόσταση. Τον κρατάνε επίτηδες. Μα ίσα-ίσα, ο ΣΥΡΙΖΑ δίνει δύο χαρτιά. Τίποτα δεν δίνει. Και μπορούν τίποτα να περάσουν, μπορούσαν, αλλά κλείσαν τα σύνορα. Είναι παραμύθια. Η καταγγελία του σύμπαντος αρμοστίας είναι ότι το σύστημα ασυλίας δεν δουλεύει στην Ελλάδα. Εάν λοιπόν δούλευε και έδινε προσφυγική ιδιότητα και ασυλία στον πρόσφυγα, τα χαρτιά που προβλέπονται δινή συμβάσει, δεν σου λέω τίποτα φοβερό. Αυτά δεν είναι ελληνικά χαρτιά, είναι χαρτιά του ΟΗΕ. Λοιπόν, από την πατεραμοστία, η οποία καταγγέλει και έχει αποσυρθεί και από τα στρατόπεδα κράτησης. Λοιπόν, και λέει το εξής, αν αυτό το πράγμα δεν υπήρχε λόγος να μετακινηθούν στην υπηρετική Ελλάδα. Για ποιο λόγο λοιπόν εμείς τους κρατάμε εδώ εγκλωβισμένους, για τους Γερμανούς και τους υπόλοιπους, για να μπορούν οι άλλοι να κλείνουν τα σύνορά τους. Αποθήκη εργατικού δυναμικού ψυχών για να μπορούν οι Γερμανοί να λένε στείλτε μας 10 κομμάτια, 100 κομμάτια αύριο, έτσι. Και ταυτόχρονα βουλιάξει η χώρα. Γιατί δεν έχει πρόβλημα ο Λίβανος ή η Ιορδανία που έχει 1.250.000 πρόσφυγες. Ναι. Και μπες στο ίντερνετ να δεις τις φωτογραφίες πόσο οργανωμένοι είναι οι οικισμοί. Εκεί ακριβώς που πραγματικά τους υποδέχονται καθώς φεύγουν από τη χώρα τους. Γιατί δηλαδή, αφού υπάρχουν προδιαγραφές, γιατί αυτά δεν τα ακολουθούμε. Γιατί ακολουθούμε τις εντολές Ευρωπαίων, οι οποίοι έχουν βάλει στο παζάρι τα ελληνικά νησιά με τους Τούρκους. Γιατί είναι γνωστό, οι Τούρκοι ζητάνε ρε παιδί μου. Και δικαίωμά τους, δηλαδή δικαίωμά τους δεν είναι, αλλά έτσι γουστάρουνε. Τα συμφέρει υπερασπίζοντας. Είναι ο Οθωμανός πρίγκιπας, έτσι και θέλει να πάρει πίσω τα παλιά Οθωμανικά εδάφη. Προωθώντας δικά του συμφέροντα, λογικό είναι. Έτσι. Mm. Λοιπόν, εμείς έχουμε κυβέρνηση, συγγνώμη που θα το πω, αλλά όχι απλά δοσιλόγου και προδοτών. Γιατί πολλοί κόσμοι μου λέει, μα είναι τόσο προδότες. Δεν είναι προδότες. Γιατί ο προδότης, έτσι, είναι αυτός που είναι δίπλα σου, στο ίδιο χαράκωμα που λέει ο ίδιος, υπερασπίζει τα ίδια πράγματα με σένα και σε κάποια στιγμή προδίδει. Απέναντι στον εχθρό, σωστά. Mm-hmm. Αυτοί είναι πράξεις ξένων δυνάμεων, δεν είναι καν προδότες. Ενεργούμενα. Απόλυτα. Με προσυμφωνημένη κατάσταση για το πού πρέπει να οδηγηθεί η χώρα. Όλα προσυμφωνημένα. Το μόνο που τους έχουν επιτρέψει να κάνουν για να το κάνουν αφ' αυτού τους είναι οι διορισμοί που κάνουν το δικό τους, της δικής τους παρέας, της αριστεράς της Βαλαωρίτου. Όχι μόνο οι διορισμοί τύπου Καρανίκα, αλλά από τον Νοέμβριο υπάρχει και το νομικό πλαίσιο στα παραγιατρικά επαγγέλματα και σε άλλους τομείς να μπορεί ένας πολίτης από το προσφυγικό στοιχείο ή από τους μετανάστες, λαθρομετανάστες, πώς να τους ονομάσουμε, έχει πρόσβαση λοιπόν στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα.
Δεν είναι μόνο αυτό το θέμα. Εγώ λέω απλά ότι βεβαίως πρέπει να αντιμετωπίσεις το πρόβλημα της εξαθλίωσης από τον που έρχονται και μετά να ακολουθήσεις τα νόμιμα, ό,τι προβλέπεται από τη διεθνή συμβάση για να διαχωρίσεις ποιος είναι ο μετανάστης, ποιος είναι ο πρόσφυγας, τα πάντα. Έρχονται και αυτά, έρχονται και αυτά. Αλλάζει και το Σύνταγμα τώρα. Και θα λέει, ξέρω εγώ. Δεν θα λέει Έλληνας πολίτης, θα λέει πολίτης ντόπιος και πολίτης. Πολίτης Ευρωπαίος θα λέει. Να, όποιος πολιτογραφείται ανάλογα με το τι γουστάρει η κυρία Μέρκελ ή όποια κυρία Μέρκελ, έτσι δεν είναι το θέμα. Το πολίτης του Ράιχ, λοιπόν, του κεντρούριου Ευρωπαϊκού Ράιχ. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, τα νέα, τα νέα μας αφεντικά είναι η οικογένεια Ανοβέρου, μου έλεγε κάποιος. Ποιες είναι αυτές οι οικογένειες Ανοβέρου? Δεν το γνωρίζω, δεν είναι κάτι που γνωρίζω. Αλλά μου κάνει φοβερή εντύπωση, ας πούμε, ότι ανεχόμαστε. Ανεχόμαστε αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, ποια γενιά Ελλήνων ξαναανέχτηκε να έχει προδότες στην κυβέρνηση που να θέτουν την προδότες και πράκτορες ξένων δυνάμεων και να θέτουν υποκαθεστώς κατοχής στην πατρίδα? Εγώ ξέρω ότι σε κάθε καθεστώς κατοχής από το 1855 που υπήρξε το πρώτο καθεστώς κατοχής, αγωνίστηκε ο κόσμος. Παρά το γεγονός δεν είχε ούτε και πολιτικές ηγεσίες, είχε ιδιαίτερες, ούτε τίποτα ιδιαίτερο. Αλλά αγωνιζότανε. Τι έχουμε πάθει και τα αποδεχόμαστε όλα? Νομίζουμε ότι θα γλιτώσουμε τα χειρότερα. Μα έτσι έρχονται τα χειρότερα. Αυτό ακριβώς, όπως το είπες. Προχθές πήγα σε κάποιο εργαστήριο μικροβιολογικό, μου λέει κουρασμένο σε βλέπω. Λέω κουρασμένο, λέω 2 ώρες ράδιο έκανα. Μάλλον με ενοχλεί ο κόσμος, του λέω. Της λέω η αντίδραση του κόσμου, που δεν βλέπω αντίδραση, η νοοτροπία. Και πιάσαμε κουβέντα λοιπόν για την Ευρώπη. Της λέω, μάλλον ίσως ο κόσμος θέλει την ασφάλεια αυτής της τρύπιας ευρωπαϊκής ομπρέλας. Λέει ναι, ας είναι τρύπια, γιατί αν φύγουμε λέει από την τρύπια ομπρέλα, πού θα πάμε? Λέω γιατί στα χρόνια της, του ντόπιου νομίσματος και με κλέφτες πάνω δεν τα βγάζε πέρα η Ελλάδα. Συμφωνείς, φαντάζομαι, έτσι? Το θέμα μας δεν είναι να πάμε πίσω. Εκεί προς Θεού, έτσι. Ο στόχος δεν είναι να πάμε πίσω. Το θέμα είναι να πάμε μπροστά. Λοιπόν, και μπροστά σημαίνει. Μπροστά θέλει να πάει και ο Τσίπρας. Να περάσει, λέει, το λόφο και να βγει αντίκρι. Ναι, εντάξει. Λοιπόν, δεν νομίζω ότι σήμερα υπάρχει άνθρωπος με εξαίρεση τον κομματικό στρατό που είναι κρατικοδίαιτος αυτή τη στιγμή, που να έχει σοβαρά, παίρνει σε σοβαρά τον κύριο Τσίπρα. Ναι, και κάποιες ανοργασμικές κυρίες. Λοιπόν, αλλά στα σοβαρά τώρα, άνθρωπος ο οποίος ζει σε αυτή την κοινωνία, σε αυτή την κατάσταση και να τον παίρνει σοβαρά. Όπως βεβαίως δεν βλέπω ειλικρινά, πραγματικά. Δηλαδή, υπάρχει μια εικονική πραγματικότητα με βάση τα μέσα και αυτό που βλέπω εγώ στην κοινωνία. Η συντριπτική πλειοψηφία του κόσμου, πάνω από το 62% που είχε εκδηλωθεί στο δημοψήφισμα, συχτηρίζει τους πάντες, το σύνολο του κοινοβουλίου. Ναι. Το σύνολο του κοινοβουλίου. Το συχτηρίζει με το χειρότερο δυνατό τρόπο. Και ψάχνει να βρει, με το καθένα με τον δικό του τρόπο βέβαια, ψάχνει να βρει μια εναλλακτική. Εκεί βρισκόμαστε. Αλλά δεν έχουμε το θάρρος να πούμε όχι, πάει, μπάστα που λέμε, τελείωσε εδώ, μέχρι εδώ. Δημήτρη Καζάκη, ακούω από φίλο Λαρισαίο που δουλεύει στη Θεσσαλονίκη ότι το ΕΠΑΜ στην Θεσσαλονίκη ακούγεται πολύ. Βέβαια, έχουμε και κάποια παρατράγουδα τον τελευταίο καιρό. Κάποιοι αξιόμαχοι επέλεξαν τη φυγή. Έτσι. Να με συγχωρείς, τι πάει να πει αξιόμαχοι. Ο αξιόμαχος είναι πάντα στην πρώτη γραμμή και αποδεικνύει το πόσο αξιόμαχος είναι στην πρώτη γραμμή, ιδιαίτερα όταν η πατρίδα το χρειάζεται. Αυτός που την κοπανάει από την πρώτη γραμμή δεν είναι αξιόμαχος. Κάπως αλλιώς το λέγανε παλιά. Λοιπόν, και βεβαίως επειδή εμείς είμαστε οργάνωση ανοιχτή, εθελοντική, είναι κατανοητό ότι στις σημερινές συνθήκες μια οργάνωση μοναδική που υπάρχει στην Ελλάδα, όπου έχει αναδείξει το πατριωτικό ως κύριο, βασικό, θεμελιώδες κατοίκον, παρά τις όποιες μικρές ή μεγάλες διαφωνίες έχουν μεταξύ μας στο ΕΠΑΜ, είμαστε άνθρωποι τελείως διαφορετικοί. Εννοώ ιδεολογικά ή αν θέλεις σαν και σαν άνθρωποι και σαν αντιλήψεις ευρύτερες κοσμοθεωρητικές, αν θέλεις. Λοιπόν, βεβαίως. Και παρά και ενάντια στις μικρές ή μεγάλες διαφορές που έχουμε μεταξύ μας, αυτό που μας δένει
είναι η πίστη μας στον αγώνα για την απελευθέρωση της πατρίδας. Η αγάπη για αυτόν τον τόπο, πρώτα και κυρία. Επομένως, το πρώτο βασικό πράγμα που μας ενώνει και που μας νοιάζει είναι πώς βγαίνουμε από αυτό το αδιέξοδο που σήμερα υπάρχει. Πες μου έναν από αυτούς που παρετείται από δια του διαδικτύου, εάν έχει έστω και μία σκέψη, γιατί πόνει έστω και μία σκέψη για όλα αυτά που συμβαίνουν στην πατρίδα και για τον τρόπο που πρέπει να τα πολεμήσουμε. Καμία. Άρα λοιπόν, τι είναι αυτό που συμβαίνει? Είναι πολύ απλό, συμβαίνει πάντα σε όλα τα κινήματα. Κάποιος κόσμος που δεν αντέχει άλλο την πίεση, και εγώ το καταλαβαίνω απόλυτα, δηλαδή γιατί όλοι ζούμε σε πολύ άσχημες συνθήκες. Δεν είναι ότι είμαστε τώρα εκ του ασφαλούς και πώς θα το πούμε. Και πίεση, όχι μόνο ότι κουράστηκε, η οικονομική. Βεβαίως. Λες και πίεση, οικονομική, ναι, πίεση. Όχι, αυτό είναι τα προσωπικά προβλήματα. Στην καθημερινότητα, ναι. Ναι, αυτό, ναι. Τον έχουν υπερνικήσει. Τα προσωπικά προβλήματα, αυτό λέω. Τα προσωπικά προβλήματα που σε έχουν πάρει από κάτω μέχρι αηδίας. Κουράζεσαι. Δεν είναι εύκολο να αντέξεις. Για να αντέξεις αυτή την ιστορία πρέπει να έχεις δύο χαρακτηριστικά. Κατά τη γνώμη μου πάντα. Δύο χαρακτηριστικά. Απίστευτη αφοσίωση σε αυτό που κάνεις. Αφοσίωση που ξεχωρίζει. Όχι πίστη. Όχι απλή πίστη, γιατί απλή πίστη δεν αρκεί. Το πιστεύω σε ένα Θεό, πατέρα παρεδοκάτορα που μαθαίναμε και εμείς τα παιδιά, σαν παιδιά, δεν αρκεί σήμερα. Πρέπει να έχεις αφοσίωση σε αυτό που κάνεις και δεύτερο, να έχεις απίστευτη καλλιέργεια. Σαν άτομο κάνε καλλιέργειες. Δεν εννοώ μόρφωση και πτυχία και τα αρέστα, γιατί έχω δει ανθρώπους κοινού του, πώς να το πούμε, αγράμματους τυπικά, αλλά μια κοινωνική σοφία και κοινωνική καλλιέργεια που τους επιτρέπει να ξεχωρίζει το καλό από το κακό ή αυτές τις λεπτές διαφορές που συντάγαμε προηγουμένως. Όταν, Δημήτρη, όταν εγκαλούμε τους άλλους ότι δεν είναι πολιτικά όντα, θα πρέπει τουλάχιστον εμείς να είμαστε και να έχουμε και ένα επίπεδο πολιτισμού. Έτσι. Ακριβώς. Αυτό ακριβώς. Και θα πρέπει να έχεις ένα τέτοιο επίπεδο που να μην σηκώνεις τίποτα στο... Να μην σηκώνεις, για παράδειγμα, καταστάσεις όπου βασιλεύει η ίντρικα, η συνωμοσία, το πισόπλα, το μαχαίρωμα ή οτιδήποτε αυτό το πράγμα. Εάν δεν κατακτήσεις τη δυνατότητα να βγαίνεις πρόσωπο με πρόσωπο, ευθέως, να υπερασπίσεις την άποψή σου, ώστε να, για το καλό της πατρίδας του, του συνολικού αγώνα, τότε δεν αξίζει να είσαι μπροστάρης ή αν θέλεις να είσαι στο χαράκωμα. Είσαι, πώς να το πούμε, πρόβλημα για τον αγώνα. Και δεν το λέω με την έννοια πώς να το πούμε, ούτε το θυμικού, ούτε με τη λογική ότι είναι προδότης και όλα τα πράγματα. Προδίδεις εξ αντικειμένου, ανεξαρτήτως προθέσεων. Και αυτή τη στιγμή ο αγώνας δυσκολεύει. Και δυσκολεύει γιατί το ΕΠΑΜ είναι η μόνη πολιτική δύναμη που έχει απομείνει, που σηκώνει τα λάβαρα αυτά. Και είναι εξ αντικειμένου. Όποιος λοιπόν πίστευε ότι ναι ρε παιδί μου, εμείς και κάτι άλλοι και θα μαζευτούμε πολύ αντιμνημονιακοί και κάπως θα βολευτεί η κατάσταση, σήμερα έχει βρεθεί στη δύσκολη θέση να πρέπει να σηκώσει το βάρος μόνος του. Ή τουλάχιστον αυτός. Μόνος το εννοώ. Γιατί δεν υπάρχει καμία άλλη πολιτική δύναμη. Ή έστω όχι μόνο. Πολλοί θα επιλέξουν την ομπρέλα κινημάτων κατά των πληστηριασμών, τούτο, τ' άλλο. Α, συγγνώμη, μισό λεπτό. Καταρχάς δεν υπάρχουν κινήματα κατά των πληστηριασμών. Για να μην τρελαθούμε κιόλας, γιατί έχω ακούσει τρομερά πράγματα. Λοιπόν, ο πληστηριασμός είναι ένα πρωτογενές, μια πρωτογενής αντίσταση Ελλήνων πολιτών. Δεν μπορεί να αποτελέσει πολιτικό κίνημα. Μην τρελαθούμε τώρα τελείως και έχουμε χαζέψει. Όποιος θεωρεί θα το αναγάγει σε πολιτικό κίνημα, στην ουσία πάει να καπελώσει αυτό που πρέπει να είναι πρωτογενές. Δηλαδή να είναι υπόθεση του ίδιου του πολίτη. Αυτό πάει να κάνει. Λοιπόν, σε αυτό το πράγμα εμείς διαφωνούμε. Φυσικά θα το πολεμήσουμε. Δημήτρη Καζάκη, αιτιώνται μερικοί ότι το ΕΠΑΜ ήθελε να καπελώσει. Τα μέλη δηλαδή του ΕΠΑΜ που ήταν σε αυτές τις κινήσεις κατά των πληστηριασμών, ήθελε το ΕΠΑΜ να έχουν, να έχουν αυτοκόλλητο, ξέρω εγώ. Φυσικά, κοιτάξτε, εμείς δεν είμαστε απατεώνες. Γιατί όποιος κρύβεται πίσω από γενικές τοποθετήσεις πολίτης και τα ρέστα είναι απατεώνας. Εμείς δεν είμαστε απατεώνες, ούτε ντρεπόμαστε για αυτό που είμαστε. Από την άλλη μεριά... Έτσι όμως θα μπορούσε και να πάει και το πάμε. Βεβαίως, ας πάμε.
Πάει όποιος θέλει. Με τις κόκκινα. Συγγνώμη, βέβαια. Πάει όποιος θέλει. Mm. Συγγνώμη, ας πάει όποιος θέλει και ας μετρηθεί με το, με το πρόσωπό του. Και ας κρίνει ο κόσμος ποιος είναι και ποιος δεν είναι. Το καπέλωμα ξεκινάει, ξέρεις από πού? Όταν μαζεύονται οι πολιτικές δυνάμεις μέσα στην κίνηση, ας πούμε, για παράδειγμα, μαζευόμαστε, ξέρω εγώ, στους πληστηριασμούς και μαζεύονται κάποιοι πολιτικοποιημένοι και φτιάχνουν συντονιστικά και αρχίσουν και διατάσσουν τον υπόλοιπο κόσμο που έρχεται αυθόρμητα ή, αν θέλεις, έρχεται με κίνητρο να προστατεύσει τη δική του περιουσία και την περιουσία του διπλανού του. Εκεί ξεκινάει το καπέλωμα. Γι' αυτό και δεν πρέπει να υπάρχουν ούτε συντονιστικά, ούτε ιστορίες τέτοιες, γιατί βρωμάνε από μακριά ότι είναι πάρε εδώ σε κάτω και από πάνω από το τραπέζι. Πάνω και ανάμεσα σε ποιους? Στους πολιτικοποιημένους που δίθεν εμφανίζονται ως πολίτες, ενώ στην πραγματικότητα είναι συγκεκριμένες οργανώσεις οι οποίοι ψάχνουν για ψήφους. Λοιπόν, εμείς βγαίνουμε ανοιχτά, είμαστε παμίτες, το λέμε ανοιχτά. Δεν πάμε να κοροϊδέψουμε κανέναν, ούτε να του πάρουμε τον ψήφο του. Του λέμε κάτι πολύ απλό. Γι' αυτό και τα δικά μας γραφεία, και τα κεντρικά, αλλά και σε όλη την Ελλάδα, σπάντα τηλέφωνα από κόσμο που ζητάει συνδρομή για το πρόβλημά του. Λοιπόν, και βεβαίως μπορούμε και κρίνουμε και το πώς θα συνδράμουμε και ποτέ δεν έχουμε ζητήσει ούτε ανταλλάγματα, ούτε δημοσιότητα, ούτε τίποτα από όλα αυτά. Δεν πήγε, και όταν πήγε επαμήτης να χαργετιστεί με τον Υπουργό στο όνομα πληστηριασμών, του κινήματος των πληστηριασμών, έγινε ο κακός χαμός μέσα στο ΕΠΑΜ. Και αν δεν είμαστε σε τόσο δύσκολη κατάσταση την εποχή εκείνη, με την κυβέρνηση τότε την πρώτη φορά αριστερά, θα τον είχαμε πετάξει έξω με τις κλωτσές αυτόν τον ΕΠΑΜΗΤΗ, ο οποίος πήγε να χαργετιστεί με τον Υπουργό στις πλάτες του Κοσμάκη που πάλευε για ενάντια στους πληστηριασμούς. Και ευτυχώς έφυγε, ξεβρώμισε το ΕΠΑΜ από αυτούς τους ανθρώπους. Λοιπόν, μάλιστα, δεν μπορείς να έχεις τους ανθρώπους μέσα στο κίνημα που εξαπατούν τον κόσμο και λέγοντας την ίδια ώρα πλασάροντας τον εαυτό τους ως επαμήτη. Αυτό ξεκαθαρίζει το τοπίο τώρα. Γιατί αυτό το πράγμα το λέγαμε από την αρχή. Φαντάζομαι το θυμάσαι και εσύ. Δεν ντρεπόμαστε και δεν είμαστε απατεώνες. Λέμε είμαστε αυτοί που είμαστε. Και δεν κοροϊδεύουμε κανέναν. Και απαιτούμε και από τους άλλους να εμφανίζονται ως τέτοιοι. Αγαπητέ Δημήτρη Καζάκη, πριν μια ώρα ο Δημήτρης ο Καρούσος μου είπε: «Μένω Ελλάδα, μένουμε Ελλάδα, μένω ΕΠΑΜ και θα πρέπει να προσθέσω κι εγώ τη δικιά μου, κι εγώ είμαι εγκλωβισμένος μιας παλιάς μου δέσμευσης, διότι εγώ πέρασα περιπέτειες 30 χρόνια». Λοιπόν, ανέστη ως πολιτικά, εδώ στο χώρο αυτό βρήκα την υγειά μου. Λοιπόν, και ισχύει μια δέσμευση παλιά δικιά μου, όταν πρώτο μπήκα στη Λάρισα, τότε η πυρήνα που είχαν όλοι στις φάσεις είχαν τα προβλήματά τους. Λοιπόν, στην ουσία δεν δούλεψε αρμονικά ποτέ αυτός ο πυρήνας. Πάντως, τώρα ξαναστείλεται από ό,τι ξέρω. Ορίστε. Τώρα ξαναστείλεται από ό,τι ξέρω. Ναι, κάτι γίνεται. Λοιπόν, μου λέγαν λοιπόν, Πέτρο, τα προτάγματα είναι 5, μου λένε, αποφάσισε δραχμή ή ευρώ, αποφάσισε, με ευνηδίασαν. Και λέω, ανάλογα, άσχετος περί τα οικονομικά τότε και τώρα, λέω ανάλογα πόσες δραχμές έχω στην τσέπη και πόσα ευρώ έχω στην τσέπη. Ήταν λαϊκή υπεκφυγή και λαϊκό το επιχείρημα, αλλά έχει και μια ουσία αυτό, έτσι. Σήμερα, ναι, κοίταξε να δεις. Θυμάμαι στην κατοχή ότι ένας υπάλληλος τότε έπαιρνε τα ράλικα λεφτά, έτσι. Σωστό, και ναι. Τα οποία εξανεμίζονταν το πρώτο δεκαήμερο. Αυτό δεν παρατηρείς ότι συμβαίνει και σήμερα? Εξανεμίζονται τα ρημάδια. Βεβαίως, αλλά νομίζω στο πρώτο, δίλημα, στο πρώτο διήμερο, τριήμερο. Το δίλημα, ναι. Το δίλημα τότε που μπήκε με αυτόν τον τρόπο, κακώς μπήκε έτσι. Γιατί εντάξει, οφείλεται και στο γεγονός ότι είμαστε και ακόμη και εμείς σαν οργάνωση, πώς να το πούμε, πολύ 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 πρωτόλια. Το βασικό ζήτημα θέλει την ελευθερία και τις ανεξαρτησίες του λαού και της πατρίδας σου. Μοιάζει αυτόν τον τόπο. Στρατεύεσαι. Και μετά τα βρίσκουμε όλα τα άλλα. Και το νόμισμα και τα ιστορίες. Λοιπόν, αλλά από εκεί είναι η αφετηρία. Πώς να το πούμε, αυτό που έλεγε ο Αριστοτέλης Βαλαωρίτης και στόλιζε όλα τα αναγνωστικά των προσφύγων, της προσφυγιάς, την εποχή μετά τον εμφύλιο.
αυτό το τετράστιχο που είναι αφιέρωμα στην πατρίδα. Νιώθω για σε πατρίδα χαλασμό μέσα σωδικά. Αν δεν το έχεις αυτό, δεν θα προκόψεις προς το ΣΤΟΕΠΑ. Μάλιστα, εδώ να πω λοιπόν. Δεν το λέω για σένα, το λέω για, και για μένα το λέω. Για όλους μας. Τα υπόλοιπα, τα οικονομικά, τα προτάγματα, όλα αυτά τα πράγματα. Είναι συνέπεια αυτού του πράγματος. Αγαπητέ Δημήτρη Καζάκη, στα χρόνια της Χούντας ήμουν στο σχολείο του χωριού μου, τέλος πάντων, είχε δανειστική βιβλιοθήκη. Διαβάσαμε Πινελόπη Δέλτα, ανεβάζαμε, κατεβάζαμε τη σημαία, δεν θυμάμαι, νομίζω κάθε μέρα γινόταν. Τραγουδούσαμε ένα τετράστιχο ότι ήταν μέσα μας για σένα, μια λαχτάρα πάντα ζήτη, λέγαμε λοιπόν. Όλα αυτά περάσαν μέσα στο DNA μας λοιπόν. Πέρασαν 4 χρόνια σχεδόν που έχω πει ότι ο τελευταίος που θα κλείσω την πόρτα θα είμαι εγώ. Αυτή η κουβέντα με δεσμεύει. Λοιπόν, δεν ξέρω καλός ή κακός αν βάλαμε τα εσωκομματικά. Σήμερα είναι χρονιάρα μέρα. Να πούμε... Ήθελες να είναι και εσωκομματικά, με την έννοια ότι κοίταξε να δεις κάτι, δίνουμε έναν αγώνα. Ο αγώνας αυτός είναι δύσκολος και είναι εξαιρετικά απαιτητικός, όπως το ξέρεις και εσύ, γιατί δεν έχουμε από κούμπι. Με καταλαβαίνεις τι λέω. Δεν έχουμε από κούμπι να πιάσει η ράχη μας τείχο, να ξεκουράσεσαι. Κατάλαβες τι γίνεται. Πρέπει να είσαι σε μια φοβερή υπερένταση. Συνέχεια σε έναν αγώνα να ξεπεράσεις δυσκολίες οι οποίες κανένας άλλος δεν τις έχει. Κανένας άλλος πολιτικός χώρος δεν την έχει. Δεν τις έχει. Να το πούμε και έτσι χυδαία. Γιατί απαιτείς από τον κόσμο σου, από το λαό σου, να νοιαστεί για την πατρίδα του. Να νοιαστεί το πρώτο πράγμα, αυτό το πράγμα. Από ένα κομμάτι κόσμου, από ένα λαό, ο οποίος είναι σε μεγάλο βαθμό η ξεχάστησμη πατρίδα. Το ξεχάσει. Γιατί το θεωρούσε δεδομένο πάντα. Έτσι. Είτε γιατί έγινε εξάτημα μιας αλωτριωμένης και απόλυτα διεφθαρμένης εξουσίας ενός κράτους που ήταν πάντα εχθρός του λαού σε αυτόν τον τόπο. Από την εποχή της Βαυροκρατίας που λέγαμε και νωρίτερα. Οπότε τι γίνεται τώρα, πρέπει να του ξυπνήσεις βαθιά μέσα του τις παραδόσεις του, τις ρίζες του. Δηλαδή μιλάμε για έναν αγώνα που δεν είναι απλά πολιτικός. Ούτε πρωτοπολιτικός, είναι πολιτιστικός, πολιτισμικός. Δημήτρη Καζάκη, όσο άσχετος και αν είσαι, και πρώτος εγώ, νομίζω ότι μπορείς να ρισκάρεις. Εγώ, παράδειγμα, πριν έρθω στο ΕΠΑΜ εκείνη τη χρονιά, από το κίνημα της πλατείας εδώ στη Λάρισα ή στο Σύνταγμα που ήρθε μια φορά για να μεταφέρω τα συμπαράσματα της Λάρισας. Λοιπόν, προσέγγισα τον Δήμαρα, έτσι. Προσέγγισα Σπίθα Μίκη Θεοδωράκη. Ναι, βέβαιος, ναι. Λοιπόν, προσέγγισα, θυμάμαι, τον Μαριά. Προσέγγισα ακόμα και το Τζίμερο, 2 εβδομάδες μιλούσα και με εκείνον. Λοιπόν, μετά στέλνω σε σένα email το οποίο δεν απαντήθηκε, αλλά έρχεσαι Λάρισα εκείνο το Δεκέμβριο. Εγώ δεν ήμουν τότε στο αμφιθέατρο εκείνο. Όμως σπάνια διαβάζω τοπικό τύπο ότι κατά καλή μου τύχη την άλλη μέρα βλέπω περιγραφή της εκδήλωσης. Απαντώ λοιπόν σε κάποιον που είχε πάρει την πρωτοβουλία εκείνης της συνάντησης. Δεν έχει σημασία αν εκείνος έφυγε και βρίσκεται στο Σόρα, δεν ξέρω πού βρίσκεται. Πάντως το καλό, έχουν φύγει και οι δύο λοιπόν, που ήταν δίπλα στο αμφιθέατρο της ιατρικής, νομίζω. Εντάξει, όλα για καλό γίνεται. Λοιπόν, είμαστε ένας ζωντανός οργανισμός, λες, άλλοι έρχονται, άλλοι φεύγουν. Πάντως για καλή μου τύχη, δηλαδή έπαιξα κι εγώ, δεν ήρθε κάτι ουρανοκατέβατο, έτσι. Όχι, μα και δεν... Ένα μήνα μπορεί να έτρεξα σε 5-6 σημεία, δεν έμεινα ευχαριστημένος, μετακινήθηκα. Αλλά είναι κατόρθωμα μέσα σε λιγοστό χρόνο να μπορέσεις να προσδιοριστείς. Ναι, και το πιο σημαντικό είναι ότι σε εμάς δεν υπάρχει προσιλητισμός με τη λογική ότι πρέπει σου είναι και καλά ο άλλος να ενταχθεί. Πρέπει να είναι ελεύθερη δική του απόφαση, γιατί ξέρουμε τι θα τραβήξει η εντασσόμενος. Δηλαδή όλοι ξέρουμε ότι έχει απαιτήσεις αυτός ο αγώνας. Δεν είναι μια απλή ιστορία. Οπότε αν δεν την κάνει ελεύθερα ο ίδιος την επιλογή και αν δεν είναι αποφασισμένος ο ίδιος και ξεκαθαρισμένος, δεν θα αντέξει.
Για χιλιάδες λόγους. Δεν έχει σημασία. Δεν κατηγορώ, δεν κατηγορώ κανέναν. Ούτε θέλω να κατηγορώ. Ο καθένας έχει τις αντοχές του μέχρι σε ένα σημείο. Εγώ δυστυχώς ή ευτυχώς, δεν έχει σημασία, δεν έχω την πολυτέλεια να παραιτηθώ από οπουδήποτε. Ή θα το φτάσω μέχρι τέλους ή θα χαθώ. Δεν υπάρχει άλλο. Δεν υπάρχει μέσος δρόμος για μένα. Είναι εύκολο για κάποιον, ας πούμε, ο οποίος έχει δυνατότητα να παραιτηθεί και να πάει σπίτι του. Εγώ δεν έχω αυτή την επιλογή. Να καταλάβετε, γιατί είμαι δακτυλοδεικτούμενος, πώς θα το πούμε. Είμαι αυτός που είμαι, τέλος πάντων. Δεν θα μου επιτρέψει κανένας να φτάσω το σπίτι μου σώος και αυλαβής, αν επιλέξω το σπίτι μου. Υπάρχει. Έχω μόνο μία επιλογή, τη νίκη. Ναι. Και με αυτή λοιπόν την κουβέντα, με αυτή την έννοια, νίκη και μόνο νίκη, δίχως γυρισμό, δίχως πίσω γύρισμα, να σε ευχαριστήσω πολύ. Αν θέλεις να προσθέσεις κάτι άλλο, νομίζω τα είπαμε όλα. Όχι, νομίζω λοιπόν, εντάξει, να μην κουράσουμε άλλο ήδη, ναι, λοιπόν, μακρηγορήσαμε. Νίκη λοιπόν και μόνο νίκη. Δημήτρη Καζάκη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Αντίο. Αντίο, αντίο. Διαδικτυακός σταθμός «Η Ροή». Συνεχής πηγή παροχής σκέψης.